Ξημερώνει Τρίτη και 13. Βρισκόμαστε εδώ, στο Λίμπερο 107,4, στον αθλητικό Λίμπερο. Για ακόμα ένα πρωινό, εγώ, Χριστίνα Καρακασίδου, δίπλα μου η Άννα Ορφανίδου και ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος, είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα για ακόμα ένα πρωινό. Δύο, ένα με το καλημέρα, έτσι. Αυτό βασικά θέλουμε να σας πούμε, μια μεγάλη καλημέρα. Και επειδή είναι 12 λεπτά μετά τις 6, να σας ενημερώσουμε ότι αυτή η καλημέρα, από εμάς τουλάχιστον, από το πρωινό σας παρεάκι, θα γίνει όσο πιο χαρούμενη γίνεται. Για τους προληπτικούς, δεν θέλω σήμερα να είστε κάπως, επειδή είναι Τρίτη και 13, να το ξεπεράσουμε αυτό. Εδώ παρέα θα είμαστε, να αναλύσουμε όλα τα αθλητικά δρόμενα και τις εξελίξεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη τη χώρα. Και φυσικά αυτό το παρεάκι που ξυπνάει πολύ νωρίς, όλοι εσείς που είστε εκεί έξω στο δρόμο, όλοι εσείς που σε λίγο θα σηκωθείτε από το κρεβάτι γιατί η δουλειά σας περιμένει, θα συνεχίσει να είναι εδώ παρά τις κακοκαιρίες, παρά τις βροχές, παρά το Τρίτη και 13, μωρέ εμείς. Εμείς δεν είμαστε για δυσιδαιμονίες και για προλήψεις, όχι. Δεν μας αγγίζουν αυτά. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε την εκπομπή Τρίτη και 13. με κάρμι να μπουράνε, έπρεπε να πω. Τελικά δεν ξέρω αν τα πιστεύεις ή όχι. Γιατί άλλο είπες νωρίτερα. Μα με έχουν επηρεάσει από χτες. Μου λένε Τρίτη και 13. Να προσέχεις. Τι να προσέχω, ρε μάνα μου. Μια μέρα είναι κι αυτή. Θα δούμε, θα μας πεις αύριο αν τελικά ήταν κάτι στραβό, ε. Αύριο ξημερώνει μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Μεγάλες δηλώσεις. Α, ναι, και ότι έχει η Ευρώπη, έχει. τι έχω χάσει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ, Κωνσταντίνος, Χριστίνα και Άννα. Η Άννα, η Χριστίνα και ο Κωνσταντίνος. Έτσι, όλοι αυτοί εμείς είμαστε. Είμαστε πολύ, βρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ακόμα περισσότεροι είσαστε εσείς εκεί έξω και σήμερα να ξέρετε ότι θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας περισσότερο από ποτέ. Όχι επειδή εμείς θα πάμε κάπου, γιατί εμείς για δύο ολόκληρες ώρες εδώ θα είμαστε, μέχρι τις 8. Αλλά θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας για να ενημερώσετε, σαν τους καλύτερους ρεπόρτερ του δρόμου και τους υπόλοιπους. Να μας πείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας, τι γίνεται από όπου και αν μας ακούτε, να δούμε πού υπάρχει πρόβλημα με τη βροχούλα. Βασικά δεν το λες και βροχούλα, βροχούλα. Το λες κακοκαιρία, βροχούλα. Όχι βροχούλα. Α, για Θεσσαλονίκη βροχούλα είναι, ξέρεις, προετοιμάσου. Αλήθεια. Ναι, προετοιμάσου. Εγώ έχω σοκαριστεί ήδη. Και πού να δεις τα χειρότερα. Θα έρχονται μέρες που θα βρέχει και θα λες, δεν θα βγω σήμερα, εντάξει. Αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Ναι. Και θα είναι μήνες αυτά και θα είναι μέρες. Μάλιστα. Σήμερα είναι 13 του Οκτώβρη, λοιπόν. Οι δυσιδαιμονίες και οι προλήψεις δεν μας ταιριάζουν. Δεν κολλάνε σε αυτή την εκπομπή, δεν κολλάνε στο mood της εκπομπής και στη διάθεσή μας. Πιστεύετε εσείς σε προλήψεις? Πιστεύω σε ένα Θεό, Θεό Άρη. Πω. Αρχίσαμε πάλι. Παιδί μου, δεν είπαμε ότι τέτοια ώρα λες τα χρόνια πολλά. Άσε το πιστεύω σε ένα Θεό Άρη. Πιστεύω σε κάποιον άλλον Θεό, γιατί γιορτάζουν σήμερα κάποιοι και πρέπει να σου πούμε χρόνια πολλά, έτσι δεν ψάχνει είναι? Ψάχνει συμμάχους. Πολλοί γιορτάζουν σήμερα. Γαλινίδη ψυχή. Ξεκινάω με την Αγαθονίκη. Χρυσή, χρύσα, χρυσαλία, χρυσαυγή. Όχι χρυσαυγή. Συγγνώμη, χρυσαυγή. Α, χρυσαυγή υπάρχει και όνομα. Υπάρχει ένα χωριό εδώ πέρα, έξω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Χρυστάλλα. Είπα το λάμδα, έτσι είναι. Φλωρέντιος, Φλωρεντία. Εγώ έχω μια φίλη Φλωρεντία. Έχετε πάει Φλωρεντία? Δεν έτυχε, αλλά... Να τύχει, Χριστίνα μου, να τύχει. Να πω καλημέρα στη Φλωρεντία από το... από τη Ζαχάρο. Όχι, από το Χαϊδάρι, ξέρει αυτή. Πολύ ωραίο όνομα, έτσι, η Φλωρεντία. Το Χαϊδάρι, και η Φλωρένσα. Και Φλωρένσα. Φλωρένσα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Το εορτολόγιο σήμερα ήταν πλούσιο, πλουσιότατο. Here's the problem, doctor. It's this new album.
Αυτό γιατί το πετάχτε. Αυτό το problem. Μέσα στους... Όχι, είναι, επειδή είναι 60 λεπτά αυτό το, αυτή η μοναχή εδώ πέρα και κάνουν. Δεν ξέρω γιατί είμαστε στο πέταξε αυτό. Οι Βενεδίκτοι, οι μοναχοί έχουν και προβλήματα, Κωνσταντίνε μου, όπως ακούς. Και γι' αυτό το λόγο εμείς καλούμαστε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Σας είπαμε πώς θα τα λύσουμε. Σας είπαμε με ποιο τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να πούμε καλημέρες, να έρθετε στην παρέα μας. Τα είπαμε όλα αυτά. Ωραία, όχι, τα ξεχάσαμε. Για να ξεκινήσουμε τα λέμε, Χριστινάκη. Social media λοιπόν, Libero 107,4 Sport Radio στο Facebook. Στέλνετε τα μηνύματά σας, εδώ να γίνουμε μια ακόμα πιο μεγάλη παρέα. Να μας πείτε τις γνώμες σας, να μας πείτε αν είμαστε καλοί, κακοί, τα πάντα, τα δεχόμαστε, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Είδες, τα έχει μάθει απ' έξω τώρα και τα λέει με άλλη. Έτσι, με ούτε χαρτάκι αέρα. Έχουμε, ούτε σκονάκια, τίποτα. Επίσης, για όλους εσάς που είσαστε έτσι του πατροπαράδοτου, έχουμε και την Σεμεσιέρα. Καλά το λέω. Είσαι μισχέρα. Έτσι ακριβώς. FM κενό, ένα μήνυμα κατά προτίμηση, μια καλημέρα, ένα γλυκό λόγο για σήμερα έτσι πρωί-πρωί, να ξυπνήσετε ωραία και να το δούμε κι εμείς να χαρούμε, στο 54222. FM κενό μήνυμα στο 54222. Καλά τα είπα, Κωνσταντίνα. Καλά τα είπες, μην γράψετε κενό. Όποιος γράψει κενό θα διαβάσει όλο το μήνυμα. Να γράψει κενό και μήνυμα μαζί. Μια καλημέρα, παιδί μου. Ένα Κωνσταντίνη υπέροχο. Αυτά τα κλασικά που γράφετε εδώ πέρα. Όχι επειδή δεν τα διαβάζω. Αυτά τα τι ωραία φωνή έχει. Πάντως η φίλη μου η Μαρία από τον Πειραιά επιμένει ότι είσαι. Δεν ξέρω, μου λέει είναι τόσο όμορφο όσο και η φωνή του. Και λες ακόμη περισσότερο. Ναι. Έστειλες φωτογραφία του Κωνσταντίνου μας. Τον είδε στο Facebook. Α, με είδε στο Facebook. Να πείτε, βρε παιδιά, ότι υπάρχει και αυτό το. Αυτό το πολύ ωραίο μέσο κοινωνική δικτύωση. Και να θες να κρυφτείς δεν μπορείς αφού τον είδε, κουκλάκι, ζωγραφιστό. Σας χωρίζουν βέβαια 600 αυτό είναι χιλιόμετρα, λίγο, ναι. Αλλά εντάξει. 550, μην μας τα μεγαλώνεις. Και τα έχουμε ζήσει αυτά, δεν χρειάζεται τώρα να... ναι. Καμιά πιο κοντά δεν έχεις εδώ πέρα... Ό,τι υπάρχει. Θα σε φτιάξουμε και σένα. Χθες το βράδυ ήμουν στην εκπομπή του κύριου Τρέγια και με φάγανε με τη φίλη μου αυτή που είχα βγει το Σάββατο. Με λέγανε άντε φέρτε από εδώ, να αυτό, να τ' άλλο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω καταγγελία τώρα πρωί-πρωί. Πρόσεξε λιγάκι τι βλέμμα παίρνω και πρόσεξε και το ύφος μου. Σηκώνει και φρύδι. Ναι, είναι δυνατόν να μας κάνουν εδώ, να πάνε να μας κάνουν μεταγραφή. Φίλε, αν θέλεις μεταγραφές, θα πληρώσεις. Όχι έτσι παίρνεις το 1/3 της εκπομπής. Τι κάνουμε μεταγραφές, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Πρέπει να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Γιατί τώρα το ακούει ο Μελισανής αυτό το φίλε πρέπει να κάνεις μεταγραφές και λέει πω αυτή η εκπομπή δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει. Θα μας πολεμήσει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, κοντεύουμε 6 και 4 και νομίζω ήρθε η ώρα για να μάθετε με ποιο τρόπο θα βγείτε εκεί έξω σήμερα. Αν και φαντάζομαι ότι όσοι έχετε ακούσει τη βροχή, κάτι έχετε καταλάβει. Όχι, τους σηκώθηκε να κάνει. Τι κάνει. Αν νόμιζα θα βγεις. Καλά, προηγουμένως δεν είμαι εσύ, κρύωνες, τώρα ζεσταίνεσαι. Φούντωσα. Φούντωσε πάλι. Λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει όπως όλοι το έχετε καταλάβει με βροχή. Δηλαδή τι βροχή, τουλούμια, καρεκλοπόδαρα έχουν πέσει και όπως καταλαβαίνετε έτσι θα συνεχίσει για αρκετά ακόμα. Το πρωινό αυτό είναι πολύ βροχερό εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, για να λέμε του στραβού το δίκιο, αυτή η κακοκαιρία, διάβασα νωρίτερα παιδιά, 100 λέει βροντές και κεραυνοί μέσα σε μία ώρα. Έχει κατακλείσει όλη τη χώρα. Λοιμή, καταποντισμοί. Χθες μας έλεγες για σεισμούς, σήμερα έχουμε καταποντισμούς. Βροχή λοιπόν και 21 βαθμοί Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο τώρα για το πρωί. Για υγρασία μην μιλήσουμε καλύτερα, το βλέπετε και μόνοι σας, το νιώθετε. Το μεσημεράκι όμως κάτι θα αλλάξει εδώ στην πόλη μας και αυτό το κάτι θα μας βγάλει έναν ολόλαμπρο ήλιο, έθριο καιρό λοιπόν θα έχουμε. Ωραία. 24 βαθμούς, ευτυχώς η υγρασία θα μειωθεί, σου προτείνω να ισχύω στο μαλάκι Χριστίνα, νομίζω θα μπορέσει, θα πάει στο 34% και κάπως έτσι θα συνεχίσει και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι 36% η υγρασία και 23 βαθμοί Κελσίου. Αλλά το βραδάκι έτσι θα έχουμε μια αραιή συννεφιά και θα πέσει η θερμοκρασία. Πολύ κρύο. Στους 18 βαθμούς. Καλά, δεν το λες και κρύο τώρα για 13 του Οκτώβρη. Χθες κρύωνα αρκετά. Δηλαδή στο σπίτι ένιωσα ότι. Τι έγινε, χειμώνιας εδώ πάνω τόσο γρήγορα. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι το κλίμα μας δεν σε σηκώνει, έτσι. Δεν με σηκώνει. Τι, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πρόβλημα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι βορεινό το μπαλκόνι σου, τι. Πού βλέπει. Βλέπει, καλαμαριά βλέπει.
Λοιπόν, μάθατε πώς θα κινηθεί σήμερα ο καιρός. Μάθατε και πώς, καταλάβατε μάλλον και πώς θα κινηθείτε εσείς σήμερα. Ετοιμαστείτε, θα έχουμε οπωσδήποτε ζακετούλα, μη σου πω μπουφανάκι. Βλέπεις, εμείς εδώ ήρθαμε με τα αμάνικα και τα λοιπά, γιατί δεν λέει να κρυώσουμε. Mm. Πρέπει να προστατεύσουμε και το, αυτό το εργαλείο που ονομάζεται φωνή. Ναι. Να σας πω μια ιστορία πριν ξεκινήσεις, Κωνσταντίνε μου, μετά σαν σήμερα και τα λοιπά. Παρακολουθούσα μια, μου αρέσει πάρα πολύ η όπερα, οπότε από καιρό είσαι... Αυτό το κορίτσι είναι της ποιότητας. Η μηχανή αναζήτησης στον όπερα. Θες καταλάβει ότι είναι της ποιότητας. Της ποιότητας. Ποιότητας. Εγώ ακούω Βέρντι, η Ορφανίδου ακούει η όπερα. Λοιπόν, ακούει Βέρντι. Βέρντι. Από καιρού εις καιρών λοιπόν, ακούω έτσι όταν μου έρχεται, τρελαίνομαι και κάτι Νέσουν Ντόρμα τα έχουμε για πρωινό, για ψωμοτήρι. Εν πάση περιπτώσει μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να μάθω, βρε παιδί μου, την βιογραφία του Παβαρότη. Και ανάμεσα σε όλα τα βιντεάκια εκεί που έβλεπα... Παβαρότησες και έμαθες δηλαδή. Σταμάτα μωρέ, πού τα βρίσκεις. Πετάγεται ένα και βλέπω τον Παβαρότη, αυτόν τον τεράστιο τενόρο, που νομίζω θα μείνει έτσι, έχει δώσει το στίγμα του, για τους άντρες, δεν μιλάμε για Μαρία Κάλλας εννοείται, και πετάγεται ένα βιντεάκι και λέει ότι την ημέρα που επρόκειτο να δώσει... παράσταση στην όπερα, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε όπερα, από το βράδυ της προηγούμενης μέχρι την ώρα της παράστασης, όχι απλά δεν έβγαινε έξω από το σπίτι, ήτανε κουκουλωμένος, είχε το λαιμό του καλυμμένο και μάλιστα από την ώρα που θα έβγαινε από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα μπαίνε στη λιμουζίνα που θα τον πήγαινε, ας πούμε, στη σκάλα του Μιλάνο, ήτανε κουκουλωμένος τόσο και με ανθρώπους γύρω του, Για να μην τυχόν και πάθει κάτι η φωνή του. Δηλαδή το εργαλείο πόσο πολύ το πρόσεχε, γιατί αυτό ήταν. Όλο το θέμα ήταν η φωνή. Τι είναι, σαν τα μισά μπουζούκια που βγαίνει η τραγουδίστρια ή ο τραγουδιστής να τραγουδήσει και είναι κλειστή η φωνή και λέει είμαι λίγο κρυμμένο. Εντάξει, πρόσεχε λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή, ή που επίσης πάνε να τραγουδήσουν και στο καπάκι. Χριστίνα μου, θα τα έχεις δει πολλές φορές. Καπνίζουν, πίνουν όλα αυτά μαζί. Ναι. Δηλαδή και τραγουδάω. Και καπνίζω, πίνω, όλα τα κάνω. Γονίδης. Και όχι μόνο έτσι. Όχι τώρα μόνο, μην ονοματίσουμε, ναι. Πολλοί νομίζω. Νομίζω αυτοί που δεν το κάνουν πρέπει να ονοματιστούν. Πρέπει να τους έχουμε για παράδειγμα και για αναφορά. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο την. Η ταυτότητα της ημέρας. Να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, είναι σήμερα η ημέρα της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ. Την πλήρωσες. Ναι. Πάντα. Την πληρώνουμε κάθε μήνα. Προκλήρωνε. Αυτή η ΔΕΗ, ρε φίλε, μας έχει τσακίσει. Ακόμα δεν ήρθες, πότε πρόλαβες? ΔΕΗ, από την Αθήνα. Έχει πληρώσει παλιά. Χρωστάω ήδη, από την Αθήνα. Πρόσεχε, μη σου κόψουν το ρεύμα, Χριστινάκη. Και έχεις και ρεύμα τώρα στην εκπομπή, πρέπει να το διατηρήσεις. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης. Δεν γράφει κατά της θρόμβωσης, άρα εγώ θα το πω έτσι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης. Δηλαδή, συγγνώμη, τι λέμε, γεια σας παιδιά, μας αρέσει η θρόμβωση, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Θρόμβωσης. Υποθέτω, Κωνσταντίνε, ότι είναι κατά της θρόμβωσης. Ναι. Έτσι δεν θέλουμε ούτε θρόμβωση να πάθει κανείς, ούτε θρόμβωση να έχουμε στον εγκέφαλο. Γιατί ξέρεις πολύ, έχουν και τέτοια θρόμβωση εγκεφάλου. Έχουν σφινωμένη εδώ τη ρόπιτα και δεν φεύγει ούτε με εγχείρηση ποτέ. Χρόνια θρόμβωση αυτή συγκεκριμένη. Και είναι επίσης μια μέρα που ελπίζουμε να μην μας αφορά μετά και τις βροχές και όλα αυτά που έγιναν, είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Μείωσης των φυσικών καταστροφών. Mm. Μακάρι να μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο που φερόμαστε σε αυτή τη γη που μας φιλοξενεί, δεν θέλουμε να μειώσουμε τις φυσικές καταστροφές. Μάλλον θέλουμε να οδεύσουμε προς καταστροφή. Εμένα αυτή την αίσθηση μου δίνει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, αλλά είπαμε. Όχι μιζέρια, όχι κακή διάθεση, μόνο καλημέρες. Καλημέρα μας στέλνει ο Δημήτρης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχει ένα σερί, από την πρώτη εκπομπή δεν έχει χάσει, μας στέλνει κάθε μέρα. Δημήτρη μας, είσαι το αγαπημένο που λένε της εκπομπής, έτσι. Μαζί και με τον Σάβα, γιατί και αυτός είναι πολύ πρωινός. Τώρα μπορεί αυτές τις μέρες να μην έχει πρωινή βάρδια και γι' αυτό δεν έχουμε τις καλημέρες. Σωστό. Και όλοι εσείς λοιπόν που θέλετε να έρθετε σε αυτό το πρωινό παρεάκι εδώ στον Αθλητικό Ολύμπιο 107,4, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, θα στείλετε ένα μηνυματάκι, θα μας πείτε μια καλημέρα και εμείς θα σας αγκαλιάσουμε νοερά. Και αν είστε κάποια θαυμάστρια από τις φίλες της Χριστίνας, εντάξει, μπορεί να γίνει και όχι μόνο νοερά, δηλαδή εγώ δεν αποκλείω τίποτα.
Κοίτα, μη σου έρθουν τώρα έξω από την πόρτα εδώ και δεν ξέρεις ποιο να πρωτοαγκαλιάσει. Ο εφιάλτης μου είναι, δεν πω πω. Μισή ώρα είναι, ρε παιδάκι μου, Αθήνα. Πετάξου λίγο. Τα έχουμε κάνει αυτά, δυστυχώς. Άρε, ερωτιάρι. Ο Παναγιώτης μας στέλνει επίσης καλημέρα. Καλώς τον, γεια σου Παναγιώτη. Ο Φιδίας, εφιλοτέχνης, ευρεάτη με. Μην πεις, μην ακούσεις καλή κουβέντα από το ακροατήριο αμέσως. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε και στην Κωνσταντίνα, να δώσουμε και στη Βίκη και στη Στέλλα. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρετε ότι έχουμε και γυναικείο κοινό. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι είμαστε 2-1 με το καλημέρα, αλλά έχουμε πολύ γυναικείο κοινό, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Και το περιμένουμε και στις γραμμές μετά το γυναικείο κοινό. Έτσι, γιατί πάντα συζητάμε και για θεματάκια τα οποία αφορούν. Σας προετοιμάζουμε ότι το θέμα της ημέρας σήμερα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, αλλά επειδή η Χριστίνα μας εδώ έκανε μια πολύ καλή δουλειά με τη συνέντευξη που θα ακούσετε, θα πάρουμε αφορμή από αυτό και μέχρι τις 8 θα έχουμε να λέμε πολλά. Όμως προς το παρόν θα πούμε τι έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν το 1923 πραγματοποιείται η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, η οποία κηρύσσει την Άγκυρα ως πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Άρα είναι στα 100 χρόνια πλέον σχεδόν η Άγκυρα ως πρωτεύουσα, παρά τρία χρονάκια. Στα βάθη της Ανατολής η Άγκυρα, πιο κοντά μας η Κωνσταντινούπολη, εντάξει. Νομίζω πάντως ότι για τη συνείδηση των περισσότερων η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάντα η πρωτεύουσα. Τώρα το έχουμε κάνει η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας και της σύγχρονης και πιο εξευγενισμένης. Δεν αργεί, και πάλι δικιά μας θα είναι. Δικιά μου, την είχα. Δικιά μας. Ιδιοκτησία εδώ. Ναι. Μακριά είναι το, πού θα τρέχει. Λοιπόν, 5 ώρες με το κτέλ, δεν είναι πόσο. Έχετε πάει Κωνσταντινούπολη? Λοιπόν, εγώ πρόλαβα, παιδιά, και πήγα Κωνσταντινούπολη το Δεκέμβριο, ακριβώς δηλαδή πριν γίνουν τα Χριστούγεννα. Όλοι Χριστούγεννα πηγαίνουν στην Πράγα, στη Βιέννη. Εμείς είπαμε με τις αδερφές μου να κάνουμε τη διαφορά και η αλήθεια είναι ότι ήταν εκπληκτική η εμπειρία. Κάναμε λοιπόν Χριστούγεννα στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς προλάβαμε και είδαμε την Αγία Σοφιά. Γιατί αμέσως μετά, όχι δεν είμαστε μαυρογότες, δεν φταίμε εμείς, αμέσως μετά ξέρουμε τι έγινε, τα τεκτενόμενα τα ξέρουμε. Η Αγία Σοφιά από εκεί που ήταν μουσείο, αν θέλεις, πολιτιστική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, ας μην πούμε τι έγινε, εμείς πάντως προλάβαμε. Εγώ δεν έχω πάει και δεν θέλω να πάω ακόμα, θα πάω όταν θα γίνει πάλι δικιά μας. Άντε πάλι. Γιατί αν πάω τώρα θα αρχίσω τα μπινελίκια και θα με κλείσουν μέσα. Πάνε καλύτερα τώρα που είναι πιο ωραία και την έχουν στολίδι, την έχουν οι Τούρκοι. Θα έρθει να με πάρει από το αυτόφορο. Όχι, μια χαρά είσαι εδώ μαζί μας. Τι άλλο έχουμε σαν λοιπόν, σήμερα, Κωνσταντίνε μου. Ναι, πέτα της Ανίδας Σωτηρίας. Λοιπόν, το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Μια είδηση αφιερωμένη στις γυναίκες. Το βγάλουμε το κούφωμα, εντάξει. Πα! Το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβαίνοντες θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Έχει γίνει και, ταινία. Δυστυχώς, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Κωνσταντίνο μου, δυστυχώς ο άνθρωπος για να επιβιώσει κάνει πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω ο κανιβαλισμός αν ήταν μέσα στα πλάνα τους, αλλά για να επιβιώσουν αυτό κάνουν. Εγώ αποφεύγω το κανιβαλισμό, δεν τρώω ποτέ χαλβά, να ξέρετε. Καλέ, πλημμυρίσανε και στην Αθήνα. Βλέπω εδώ πλάνα από το. Εγώ δεν ξέρω πώς θα φύγει το παιδί τώρα από εκεί πέρα. Μπορεί να πήγε να κάνει. Πραγματικά δεν μπορεί να φύγει ο καημένος άνθρωπος. Ο ρεπόρτερ εντωμεταξύ δεν φοράει τίποτα. Μόνο έτσι ένα μπλουζάκι. Είναι πολύ άνετο στην κάμερα και δίπλα του περνάει ποτάμι.
ποτάμι. Και τα κανόε καγιάκια εκεί προσπαθούν να. Ο ταξιτζής προσπαθεί να περάσει το δρόμο. Κοίτα, πάντως τώρα που έβρεχε σήμερα και βγήκα εγώ από το σπίτι, έβαλα μακριά μπλούζα και λίγο έτσι. Κάνει ζέστη, ναι. Έχει ζέστη. Ναι, δεν, είναι, δεν είναι απάλευτη η κατάσταση. Παιδιά Θεσσαλονίκη, είστε, τι δεν έχετε καταλάβει. Εδώ ναι. Τα έχουμε όλα. Και ήλιο και βροχή και υγρασία, είπαμε και συννεφάκι. Μετά θα βγει ο ήλιος, έθριος καιρός, όλα τα έχουμε. Εντάξει, εγώ έχω το σύνδρομο του βιαστικού. Δηλαδή, άνοιξη προς καλοκαίρι βιάζομαι και βγάζω τα κοντομάνικα και φθινόπωρο προς χειμώνα βγάζω τα μακριά. Ποιος είσαι, αγόρι μου. Ναι. Και εσύ βιαστική, έτσι. Και εγώ δεν μπορώ, φουντώνω γρήγορα. Όχι, εμένα μου λείπουν τα ρούχα. Δηλαδή, λέω, α, ωραία ήταν αυτά τα τζάκετ, φέρε να βάλουμε. Φτάνει τόσο. Ναι, πάντως, να πούμε προσοχή σήμερα στους δρόμους, παιδιά. Οι οδηγοί να είναι πιο προσεκτικοί, να μην τρέχουν, να μην. Πολύ έντονη βροχή και βλέπω εδώ και τα πλάνα στην Αθήνα. Γενικότερα να προσέχετε. Ούτως ή άλλως και σήμερα ένα παραπάνω, πάντα πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους. Και να σας δώσω και μια συμβουλή, θα μου επιτρέψετε, αν και δεν μου αρέσει καθόλου το να το παίζω συμβουλάτορας, αλλά θα το πω έτσι, με αγάπη πολύ. Να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας. Mm. Αυτό είναι κάτι που δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν το λέω εγώ λοιπόν, δεν είμαι κάποια για να σας το πω, το λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αν τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας, το 50% των τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων θα αποφευθεί. Άρα εφαρμόστε το social distancing και στο δρόμο. Ναι ρε παιδάκι μου. Εγώ είχα ένα γνωστό, ο οποίος κάθε φορά που οδηγάει κολλάει πίσω από τον άλλον. Τι κολλάς ρε φίλε, δηλαδή αν ο άλλος κάνει μια απότομη κίνηση πίσω, έτσι. Ένα μάλλον αυτός δεν διάβασε τον κώδικα, δεν τον ξέρει καλά. Λοιπόν, για να σας κλείσω με το σαν σήμερα, επειδή έβαλα και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω, ναι. Το 2016, πριν 4 χρόνια, η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Bob Dylan για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Bob Dylan είναι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με Νόμπελ στην ιστορία του θεσμού. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα εμείς νομίζω είμαστε μικροί για να μιλήσουμε για Bob Dylan. Όσοι έχουν ασχοληθεί με μουσική, όσοι έχουν μουσικό αισθητήριο, ξέρουν. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Ελάτε να χτυπήσουμε την πόρτα του Παραδείσου, Βαρεούλα. Εδώ αυτό το υπέροχο πρωινό δεν μας πτωείται ότι είναι Τρίτη και 13. Καθόλου δεν μας πτωεί. Από πότε εντωμεταξύ το έχουμε διατηρήσει αυτό το Τρίτη και 13. Πάντα Παρασκευή και 13 δεν ήταν το παραδοσιακό. Αυτό αγαπητέ μου και χριστινάκι μου είναι αγγλοσαξονικό. Mm. Το Παρασκευή και 13, Friday and 13, είναι αγγλοσαξονικό. Οι υπόλοιποι είχαν το 3 και 13 και μάλιστα αφού αναφερθήκαμε και στην Κωνσταντινούπολη να πούμε ότι από εκεί πηγάζει. Οι ρίζες λοιπόν έρχονται από εκεί. Την ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης το 1453, αν το βάλουμε όλο μαζί, τι μας κάνει? 13. Και μάλιστα ήταν Τρίτη. Πόσα μαθαίνετε, βρε. Δασκάλα. Το άλλο της Παρασκευής είναι από τους Νάιτες. Πού το έλεγε, στη σφιά ταινία, στον κώδικα Da Vinci. Καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ο κώδικας Da Vinci κατά πόσο είναι αληθινός, αλλά βάζει ορθώς. Ο Dan Brown είχε φαντασία. Εμείς είμαστε του Τρίτη για 13. Οι Αγγλοσάξονες είναι του Παρασκευή για 13. Οι Αγγλοσάξονες και μια ταινία, νομίζω. Friday 13. Α, ναι, σωστά, εντάξει. Εκείνο πιο διαδεδομένο. Λοιπόν, τι ώρα είναι σήμερα? Ξέρετε λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, ξέρετε. Mm-hmm. Χριστίνα μου, ξέρεις τι ώρα είναι? Ώρα για να μας πεις την καλή είδηση της ημέρας. Ναι, βρε παιδί μου, είναι η ώρα για την καλή είδηση της ημέρας. Red Hot Chili Peppers. Mm. Οι τσούσκες. Μ' αρέσει, σχολή. Μια καλή είδηση της ημέρας είναι αυτή που μόλις είδαμε εδώ στους δέκτες μας. Είδαμε ένα σκυλάκο. Όχι, βρε, πριν, ας το φάει εσύ. Είδαμε ένα σκύλο. Είδαμε ένα σκύλο να βουτάει σε ένα ποταμάκι, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς, σε ένα ποταμό για να σώσει μια γατούλα.
Και τα κατάφερε, είναι η αλήθεια. Την έσωσε τώρα, δεν ξέρω τι κάνει. Όχι, όχι, την έσωσε. Την έβγαλε έξω. Μετά δεν ξέρουμε τη συνέχεια, αλλά εκείνη την ώρα την έσωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι το λεγόμενο κάτσε να φύγουν οι κάμερες. Και θα σου πω εγώ. Πριν την καλύδηση της ημέρας που ετοιμαζόμουν να πω και θα ακούσετε ευθύς αμέσως, να ανοίξω μια παρένθεση και να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι για όλο αυτό. Να, εκεί για το ποτάμι που βλέπουμε δεξιά και για τα διάφορα ποτάμια στα οποία μετατρέπονται οι δρόμοι μας. Φταίνε αποκλειστικά πάλι το κακό κράτος, η κακή κυβέρνηση, το υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό και όλα αυτά, το πιστεύετε? Ή υπάρχει μήπως καμιά μικρή πιθανότητα να φταίμε και εμείς που πάμε και μπαζώνουμε ρέματα και χτίζουμε πάνω? Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που συνέβη πριν από λίγα χρόνια στη Μάνδρα, έτσι, αυτό το λυπηρό γεγονός, τώρα από εκεί περνούσε ποτάμι, έτσι, παλαιότερα. Μου πας και χτίζεις, έτσι, σπίτια μέσα στον ποταμό. Ναι, αυτό λέω. Μήπως πριν αρχίσουμε δηλαδή, να πετάμε πέτρες, να σκεφτούμε λίγο κι εμείς. Η φύση εκδικείται. Η φύση αυτό εκδικείται είναι. Και πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μ' άρεσε το, η προτροπή χριστιανική της Άννας στο πριν πετάξουμε πέτρες. Και στο μάτι, αντίστροφα, αυτό που συνέβη με τις φωτιές. Δηλαδή, βίλες μέσα σε, σε μια περιοχή που ήταν, έσφιζε από, έτσι, από βλάστηση. Και ήταν αναμενόμενο. Θα μου πεις τώρα, ρε Χριστίνα, δεν θα πάω να χτίσω μες στη φύση και αυτά. Όχι, γιατί να πάω να χτίσω μες στη φύση, δεν κατάλαβα. Να πάω να χτίσω εκεί που υπάρχουν οικόπεδα, άρτια, οικοδομήσιμα, εκεί που υπάρχει δόμηση κανονική. Δεν θα πάω να χτίσω ούτε πάνω στο ποτάμι, ούτε πάνω στα δέντρα, έτσι. Μετά όταν τα παθαίνουμε, να λέμε μήπως έφταξα κι εγώ, μωρέ, μήπως έκανα κι εγώ κάτι. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η καλή είδηση της ημέρας δεν έρχεται από την Ελλάδα σήμερα, παιδιά. Νομίζω σας καλοέμαθα αυτές τις μέρες. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Κίνα. Μια κινέζικη εταιρεία παραγωγής χάλιβα, λοιπόν, θέλησε να ανταμείψει τους υπαλλήλους της. Και εδώ στη χώρα μας, όταν θέλεις να ανταμείψεις έναν υπάλληλο, συνήθως τι κάνεις? Δίνεις προαγωγή. Όχι, τον απολύεις, βρε, δεν το ξέρεις. Ναι, και λέει και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, μπορεί να του δώσει προαγωγή, μπορεί να του δώσει κανένα ψυχουλάκι. Εκεί όμως οι άνθρωποι είναι λίγο πιο μπροστά. Αποφάσισαν λοιπόν να δώσουν πάνω από 4.100 αυτοκίνητα στους υπαλλήλους τους. Και γιατί? Γιατί κατάφεραν να πιάσουν τον πόνους παραγωγή. Κωνσταντίνε, εκεί να πάμε. Στην Κίνα. Δηλαδή δεν σου φτάνει που πηγαίνεις σε άλλες εκπομπές, θες να πας και στην Κίνα. Θα μου το χτυπάει αυτό όλη μέρα. Στην Κίνα θα πάμε ή περιμένουμε να γίνει δικιά μας? Να την πάρουμε πρώτα την Κίνα. Και αυτή, και αυτή. Η Κίνα δεν με εκφράζει. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος όταν πήγαινε και χορεύανε. Τι χορεύανε, παραδοσιακούς μακεδονίτικους χορούς εκεί. Στην Κίνα. Ναι, ναι, ναι. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί κατάφεραν να πιάσουν τον πόνο της παραγωγής και τους λέει: ελάτε, αγάπες μου, τι θα κάνουμε. Πάρτε 4.116 αυτοκίνητα. Ο κύριος Ζαγόρας ακούει, καλημέρα. Κάτσε να πιάσουμε πρώτα τον πόνο παραγωγής εμείς και μετά. Μόνο θα το πιάσουμε και θα. Αν ακούει ο κύριος διευθυντής, θα μας πάρει αυτόματα αυτοκίνητα, γιατί έχει και μια έτσι, τρέλα με τα αυτόματα. Θα μας πει: εγώ τέτοιο με λευγέ δεν παίρνω. Με ταχύτητες. Ναι, θα ήθελα όμως να πω ότι όποιος ξέρει να οδηγεί αυτόματο είναι σαν να ξέρει να μαγειρεύει όλη τη ζωή μόνο μακαρόνια. Πάει εκπομπή, κόπη και εκπομπή. Εντάξει τώρα. Ρε Άννα, και εγώ δηλαδή οδηγάω έτσι Mercedes. Mercedes, μόνο Mercedes οδηγείς. Αλλά εντάξει, έχει και ταχύτητες, αλλά βαριέμαι μες στην πόλη τώρα να. Άντε, προχώρα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Γιατί δεν έπαιρνες ένα κάρτ και εσύ που είναι μόνο γκάζι φρένο? Θα βάλω ταχύτητα τώρα όταν θα βγω Αττική οδό. Καλά, είναι δυνατό να υπάρχουν ακόμα αυτόματα αυτοκίνητα? Βρε, αν δεν ξέρεις να οδηγείς με λευγέ. Τι κάνεις, βρε, τι κάνεις? Μα η χαρά με τις ταχύτητες είναι μέσα στην πόλη. Δεν είναι όταν βγαίνεις έξω, Τετάρτη, Πέμπτη δεν αλλάζει. Δηλαδή αλλάζεις. Στη Θεσσαλονίκη θες να μου πεις ότι με το που σταματάμε σε κάθε φανάρι θα έχω εγώ το ξεκίνα, σταμάτα, σοβαρά μου μιλάς? Μα η χαρά του αμαξιού είναι της πρώτης, ρε παιδί μου, το ωραίο. Ρε. Όχι. Και η χαρά η δική μας είναι να σας πούμε ότι 25 λεπτά πριν τις 7 έτσι. Είμαστε εδώ και μετά το σύντομο διάλειμμα σας περιμένει κάτι εξαιρετικό made by Χριστίνα. Και Red Hot Chili Peppers και Doors θα μας κακομάθεις, Και ταιριάζει και με τον καιρό. Γιατί ανοίγει πόρτες για να μπει η βροχή, τι γίνεται? Εντάξει, εδώ πέρα, άμα ανοίξουμε και άλλο το παράθυρο, θα μπει σε λίγο. Άστο, μην το ξανανοίγεις, έχουμε ξυλιάσει. Άστο. 20 λεπτά πριν τις 7. Καλημέρα, μια τεράστια καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εμάς η διάθεσή μας δεν πέφτει.
Σας άρεσε το ρήμα? Δεν πτωούμαστε, αυτό εννοούσα, ε. Μην παρεξηγηθώ. Σαν αυτό που κάνει ο Τσαρός το δεκάλεπτο. Δεν μας φεύγει με τίποτα. Με τίποτα η διάθεση, έτσι ακριβώς. Είμαστε μαζί σας και κάτι που δεν είπαμε, ναι, αλλά πρέπει να το πούμε. Το ξέρετε ότι είμαστε παντού, ε. Το ξέρετε αυτό. Παντού. Παντού όμως. Μας ακούνε. Από πού μας ακούνε? Αμερική, ναι. Αυστραλία, Γερμανία. Αυστραλία. Αυστραλία. Να πούμε τις καλημέρες στη Γερμανία, εκεί στο Ντόρτμουντ, στο φίλο μου το Στάθη. Και τον Ιωάννη. Και τον Ιωάννη, και τον Ιωάννη το φίλος. Τον Παπαδόπουλο. E-Radio, live24, greekradios.gr, διαδικτυακά όπου κι αν είστε, η παρέα μας φτάνει εκεί. Και όχι μόνο. Και μέσω Space 92,2 σε όλη τη Χαλκιδική, στην Καβάλα και στο Τριμονικό Κόλπο και στη Βόρεια Θάσο, και φυσικά στο Radio Sound 93,8 στη Δράμα. Αλλά εντάξει, νομίζω και από εδώ μέσα στην πόλη μας ακούτε, 107 και 4. Εγώ βέβαια, να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ το ακούω από το e-radio, παρά ακούω από κανονικά από το FM, γιατί από το κινητό δεν βολεύει, δηλαδή θέλει ακουστικά, θέλει τέτοιο, ενώ με το e-radio μπαίνεις. Όχι μόνο εσύ. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να έρθετε στην παρέα μας, ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος. Μετά τις 7 θα ανοίξουμε γραμμές και θα συμμετέχετε και στο θέμα της ημέρας. Μέχρι τότε, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222 ή μέσα από Facebook και Instagram. Facebook πληκτρολογείται Libero 107,4 Sport Radio και στο Instagram Libero κάτω παύλα 107,4. Αυτό το μεταξύ που είπες στο 54222, που το λέω κι εγώ έτσι, το έχω ακούσει από ποιον να το λέει 54222 και λέω, αλλάξαμε νούμερο, τι, γιατί τα λέτε διαφορετικά, ρε παιδιά, δηλαδή αποφασίστε να το λέμε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εγώ το τηλέφωνο, ας πούμε, το νούμερο του κινητού μου, αν το ακούσω αλλιώς δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Ναι, αλήθεια σας λέω. Πολύ το κάνω. Μπερδεύομαι. Πολύ. Δεν είμαι σαν το φίλο μας τον Νίκο τον αριθμολόγο που τα πάει καλά, ναι, με τους αριθμούς. Κατάλαβες, γι' αυτό μπερδεύομαι. Αυτός εξαφανίστηκε, πού είναι? Ετοιμάζει τον αστρολογικό σου χάρτη. Γι' αυτό. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα, προειδεάσαμε για το θέμα της ημέρας, ότι η Χριστίνα έκανε μια φοβερή συνέντευξη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε, αφού πρώτα μας προειδεάσεις, μας πεις τι είναι αυτό το οποίο θα ακούσουμε, Χριστίνα μου. Με αφορμή λοιπόν το Πανιόνιο και το βιντεάκι που ανέβασαν πριν από λίγες μέρες από επίσημα η ομάδα σχετικά με την καινούργια αρχή των Κιανέρυθρων. Όπως όλοι ξέρουμε, δυστυχώς ο Πανιόνιος θα ξεκινήσει τη σεζόν από τη Γάμα Εθνική. Κάτι που στεναχωρεί πολύ κόσμο και όχι μόνο το φιλαθλό κόσμο του Πανιωνίου αλλά και το όλο τον υγιή φιλαθλό κόσμο. Με αφορμή αυτό λοιπόν εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους creator. Έλα, μου έχει κολλήσει το είπες το... πολύ ωραία, δημιουργούς, ναι, λέγονται στα ελληνικά, μια χαρά το είπες όμως. Έχω κολλήσει λίγο από τα Λονδίνα εγώ. Τους μάστορες. Ναι, τους μάστορες του βίντεο αυτού. Και θα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Κώστα το Καραστεφανή και τον Χρήστο τον Κοδέλα. Οι οποίοι παιδιά... Δια του θαύματος της τεχνολογίας, κοντά μας, παιδί μου αυτό. Καλά, η τεχνολογία μας φέρνει κοντά, οπότε θα είναι σαν να είναι εδώ τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη. Στην πλατεία. Στην πλατεία, στη μεγάλη πλατεία της πόλης. Οι οποίοι είναι χρόνια φύλαθλοι του Πανιόνιου, έτσι. Αλλά μέσα από τον επαγγελματισμό τους και αυτό που κάνουν στις ζωές τους, αποφάσισαν να φτιάξουν το βίντεο αυτό και όχι μόνο αυτό. Τα τελευταία 4 χρόνια τα παιδιά αυτά είναι υπεύθυνοι για τα βίντεο που προβάλλονται για τον Πανιόνιο. Το θέμα είναι ότι αφιλοκερδώς κάνανε αυτά τα βίντεο. Και μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω τα φύλαθλα αισθήματα δεν κρύβονται και δεν κρύβονται, τα έλεγα και τις προάλλες. Οι φύλαθλοι πληρώνουν για τις ομάδες τους, δεν πληρώνονται. Έτσι δεν είναι? Σημαντικό. Οπότε τι θα ακούσουμε ακριβώς? Είναι ένας διάλογος που κάνατε και κάποια πράγματα που μας πληροφόρησαν τα παιδιά. Μιλήσαμε αρχικά για την επόμενη μέρα του Πανιόνιου, πώς βλέπουν τα πράγματα, πώς ζήσανε μέσα από αυτό το βίντεο και τους παίκτες και τον προπονητή, ο οποίος ήταν αποκαρδιωτικός εν μέρη, αλλά και από την άλλη ήταν πολύ θετικός για την επόμενη μέρα της ομάδας. Είδαμε στο ρόστερ πολλά νέα παιδιά. Αυτό είναι πολύ θετικό για μια ομάδα που ξεκινάει από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Για ακούστε λοιπόν και όλοι εσείς.
Κοντά μας σήμερα τον Κωνσταντίνο Καραστεφανή και τον Χρήστο Κοδέλα, οι οποίοι είναι οι μέντορες των ιστορικών βίντεο του Πανιωνίου. Ιστορικών λέω γιατί και ο Πανιώνιος είναι ιστορικός. Και από ό,τι είδαμε τα βίντεο, ειδικά το τελευταίο που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες, μίλησε στην καρδιά του φίλαθλου κόσμου και όχι απλά του οπαδού του Πανιωνίου. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Καλησπέρα σας. Έτσι, καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα, Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 2-1 με το Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή αρχή και όλες για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Και όλα καλά. Να είστε καλά. Ξεκίνησε η σεζόν δυστυχώς με τον Πανιώνιο να βρίσκεται στις χαμηλές τάξεις των πρωταθλημάτων της Ελλάδος. Αυτό μας θλίβει και όχι μόνο, όπως είπα και νωρίτερα, τον Πανιώνιο κόσμο, αλλά και όλο τον υγιή φιλαθλό κόσμο. Έτσι δεν είναι? Παραμένουμε ψηλά στις καρδιές μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια ασχολείστε με τα βίντεο του ιστορικού. Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν με παρέλαση του υπευθύνου του γραφείου τύπου του συλλόγου, του Γιώργου του Πιτσικόκου, άρχισε μια πολύ σημαντική προσπάθεια με τα βίντεο. Mm-hmm. Και μετά από ένα χρόνο στην οικογένεια μπήκε ο Χρήστος Κοδέλας, του οποίου η βοήθεια είναι υπερπολίτιμη στην παραγωγή τους. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάρα πολλά βίντεο. Έχουν γίνει κατά διαρκείας των νέων σεζόν με πολύ γνωστούς φιλάθλους, γνωστούς για τα πανιόνια του συστήματα, όπως ο Λονίδης Κουτσόπουλος, ο ΣΕΦ, ο Αντένος Κρόμπας, ο κύριος Λινάρδος. Mm-hmm. Και έχουν γίνει και για όλα τα αθλήματα, όπως και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για το βόλι φέτος, αλλά και για το πιο ενεργό τμήμα του φύλαθλου, τον ενεργό πυρήνα βασικά του φύλαθλου κόσμου της Νέας Μήνης, που είναι οι πάνθυρες. Βέβαια, αυτό που νιώθουμε είναι ότι δεν είμαστε εκπρόσωποι της ΠΑΕ, της ΚΑΕ ή του Εραστέχνη. Απλά μέσω των βίντεο μιλάμε στην καρδιά του φύλαθλου κόσμου, ειδικότερα των Πανιώνιων, και στην ουσία είμαστε εκφραστές των συναισθημάτων και της αγάπης για αυτό το σύλλογο. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Έτσι, έτσι. Και εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όλο αυτό το κάνουμε από ρομαντισμό αρχικά και έναν ιδιοτέλεια. Είμαστε ρομαντικοί και εγώ και ο Κωνσταντίνος. Έχουμε ιδανικά και αξίες. Το κάνουμε διότι με αυτά τα βίντεο προσφέρουμε χαρά σε πολύ κόσμο. Αυτό το εισπράττουμε καθημερινά στο δρόμο, στο γήπεδο, ακόμα και στα social media. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα, για μας είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα. Και να κλείσω κιόλας ότι, όπως είπα, το κάνουμε με ρομαντισμό και με ιδιοτέλεια. Τι θέλω να πω με αυτό? Δηλαδή δεν το κάνουμε γιατί αποσκοπούμε κάπου, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε και δύο τις δουλειές μας, είμαστε επαγγελματίες, οπότε το κάνουμε μόνο με το ρομαντισμό. Mm-hmm. Και αυτό. Δηλαδή αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο μας φτάνει και μας περισσεύει. Μάλιστα. Είναι μεγάλη πληρωμή μας. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, πώς ξεκίνησε η σκέψη του βίντεο από την αρχή? Η κεντρική ιδέα είναι μεγάλο restart. Ένα restart που πει έννοια. Ήθελα στο κόνσεπτ, στην ουσία, ήθελα να αποτυπώσω τη μάχη που δίνει ένας δημοφάναδος στην εντατική για να κρατηθεί ζωή και είναι έτοιμος να σβήσει. Mm-hmm. Που παραλληλίζεται με την ευθερία του Πανιωνίου. Mm-hmm. Αλλά μέσα από τη δύναμη που παίρνει σε ένα flashback για όλα αυτά τα 130 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στον αθλητισμό, ανοίγει τα μάτια του και αντικρίζει την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα για μια νέα αρχή, μια νέα σελίδα. Ναι. Που εμείς είμαστε οι τυχεροί που θα γράψουμε το νέο κεφάλαιο με τα δικά μας γράμματα, και τα νέα παιδιά, ειδικότερα τα νέα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τα οποία παιδιά γνωρίσαμε με μεγάλη χαρά. Είδαμε και στα βίντεο. Είδαμε και στο βίντεο, ήταν αρκετά συγκινητικό το βίντεο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά που. Εντάξει, δεν δηλώνω έτσι φανατικός οπαδός του Πανιωνίου. Σέβομαι την ομάδα, έτσι. Αλλά σαν φίλαθλος, με άγγιξε πραγματικά το βίντεό σας και θέλω να πω σε αυτό το σημείο συγχαρητήρια και στους δυο σας. Φάνηκε, λοιπόν, ότι φάνηκε και ο ρομαντισμός, φάνηκε και ο παδισμός, φάνηκε και το ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε και την ομάδα. Έτσι. Και παρατήρησα ότι η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά τα νέα τα παιδιά στο βίντεο και είδα και τρομερή ομιλία από τον προπονητή της ομάδος, τον Δημήτρη Κοροπούλη.
Θα σου πω, Χριστίνα, πάνω σε αυτό που είπες τώρα, ας πούμε, που επισήμανες, ειδικά την μέρα του γυρίσματος, ο λόγος του προπονητή θα μας μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή μας και έβγαλε έναν εκπληκτικό λόγο. Όχι μόνο ενέπνευσε αυτά τα νέα παιδιά, αλλά παράλληλα τους έδωσε και το κίνητρο. Το κίνητρο να κυνηγήσουν όλα τους τα όνειρα. Με έναν ανατριχιαστικό λόγο εκείνη τη μέρα, δηλαδή τους μετέφερε σε λίγα μόλις σε δευτερόλεπτα το πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά, τι πρεσβεύει εκεί που κάθονται στα αποδυτήρια, τι πρεσβεύει και ποιο είναι το χρέος τους. Δηλαδή ανατριχιαστικό. Φαντάζω ότι εγώ ήμουν πίσω από την κάμερα, έτσι ο Κωνσταντίνος ήταν στη σκηνοθετική άποψη κτλ. Και με το που τελείωσε ο λόγος άρχισα να χειροκροτάω και ταυτόχρονα βγήκε σε ένα κύμα από τα νέα παιδιά και αυτά χειροκροτάγανε, ήταν εκπληκτικό. Ήταν πραγματικά τρομερό το βίντεο. Εγώ χαίρομαι που σήμερα σας φιλοξενώ στην εκπομπή μας. Εύχομαι να έχετε πάντα υγεία και δύναμη και να δημιουργείτε τόσο ωραία βίντεο και όχι μόνο για τον Πανιόνιο. Εύχομαι όλοι να παραδειγματιστούν και να κάνουν το ανάλογο για την ομάδα τους. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν αγνοί φύλαθλοι και το αποδεικνύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε κι εμείς. Ναι. Πάνω απ' όλα ο ρομαντισμός και ότι αγνοί οπαδοί να είμαστε. Δεν πάμε στο γήπεδο, έτσι, ούτε να έχουμε σε επαφή με κάποιον να χτυπήσουμε κτλ. Πάμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα σε όποια κατηγορία και να παίζει αυτή. Και από εκεί και πέρα 90 λεπτά είναι όλα καλά. Μπάλα είναι. Στην τελική ένα παιχνίδι είναι. 90 λεπτά και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε φίλοι και αδέρφια. Αυτό πιστεύω πρέπει να το κινήσει ενιστό σε όλους τους φιλάθλους, γιατί η αγάπη μας και το ποδόσφαιρο μας ενώνει και μας χωρίζουν πολύ λιγότερα πράγματα. Αυτό ακριβώς που λέγει ο Κωνσταντίνος. Για τον αθλητισμό γενικότερα, έτσι, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ευχόμαστε στο Πανιόνιο. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνατε και είχαμε και τόσο κοντά με την συμπρωτεύουσα, την αγαπημένη. Ευχόμαστε και εμείς από εδώ πάνω, από τη Θεσσαλονίκη, ο Πανιόνιος να ανέβει εκεί που του πρέπει, γιατί σε κανέναν δεν αξίζει, όταν έχει ιστορία και λαό, να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Να είσαι καλά, την καλημέρα. Καλημέρα. Αυτοί ήταν λοιπόν ο Κώστας Καραστεφανής και ο Χρήστος Κοδέλας. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για το χρόνο τους και για την ποιότητα του λόγου τους. Μας τα είπανε πολύ ωραία και η αλήθεια είναι ότι μας συγκίνησε το βίντεο. Και μας συγκινούν γενικότερα όλες αυτές οι ιστορίες των αγνών φιλάθλων. Δεν θα πω εγώ αγνών οπαδών, όπως το είπε νωρίτερα ο φίλος. Των αγνών φιλάθλων, αυτών που πραγματικά αγαπούν. Γι' αυτό λέγονται φιλάθλοι. Αγαπούν και ακολουθούν την ομάδα και την ακολουθούν παντού, από το τελευταίο χωριό μέχρι το Champions League. Έτσι. Παντού. Και εμάς ειδικά κάποιους τους φίλους του Ηρακλή, του Άρη και της ΑΕΚ ίσως μας θυμίζουν και κάποια πράγματα τα οποία τα περάσαμε και βιώσαμε τα χωράφια, βιώσαμε την αβεβαιότητα και το πού πηγαίνουμε και πού βαδίζουμε, έτσι, και πού ξεκινάει μια νέα πορεία. Θα σας τσιγκλήσω λίγο τώρα. Για να τσιγκλήσω. Αγαπητέ μου, ξέρεις, τα αισθήματά μου τα ξέρεις, αλλά καλά το είπες. Του Ηρακλή του Άρη το σκέφτηκες λίγο αυτά. Του Ηρακλή του Άρη. Ο ΠΑΟΚ δεν, ποτέ. Καλά ήταν κι αυτός να πέσει, αλλά τέλος πάντων. Τι ήταν να πέσει, να πάει πού, καμιά βόλτα, παρακάτω, ε? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι... Ολυμπιακός, είδες, βάζω και πρώτη την ομάδα σου, κύριε πρόεδρε. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δεν πέσαν ποτέ. Παναθηναϊκός έπρεπε να πέσει. Άσε, με τα έπρεπε και με τα ξέπρεπε, εδώ να λέμε τις αλήθειες. Τις γιατί αλήθειες. Δεν θέλετε, μωρέ, να πέσετε, να παίξει ο ΠΑΟΚ μπροστά στον κόσμο του? Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο. Καμιά σκίδρα, καμιά τίποτα για νιτσάκι. Το θέμα είναι ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σίγουρα είναι λυπηρό να πέφτει μια ομάδα, οποιαδήποτε και να είναι αυτή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ίσως χρειάζεται και αυτό αυτή τη στιγμή στον Πανιόνιο να καθαρίσει η ομάδα, να ξεκινήσει από την αρχή, γιατί της αξίζει. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με λαό και πιστεύω ότι αυτό που είπα και στο τέλος, ότι ο Πανιόνιος θα ξαναγυρίσει εκεί που του πρέπει. Βέβαια, να επιστρέψει
με άλλες βάσεις και με άλλο έτσι υπόβαθρο, γιατί έχει, δεν έχει συνδέσει και το όνομά του τα τελευταία χρόνια ο Πανιώνιος με θετικά πράγματα μόνο, έχει συνδέσει και με αρνητικά, γι' αυτό και όλες οι ομάδες. Ναι, πάντως δεν είναι λυπηρό να πέφτει μια ομάδα, είναι μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού. Το θέμα είναι να μην πέφτει εξωαγωνιστικά, να μην πέφτει και να διαλύεται. Να εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Το εξωαγωνιστικό είναι που με ενοχλεί. Αν μια ομάδα δεν τα καταφέρει μέσα στις τέσσερις γραμμές, εντάξει, εκεί θα καταλήξει. Αλλά αν δεν τα καταφέρει μέσα στις τέσσερις γραμμές, όλο το υπόλοιπο, το παρασκήνιο, το εξωαγωνιστικό, αυτό με ενοχλεί πολύ. Και νομίζω ενοχλεί καθέναν από εμάς που αγαπάει να βλέπει ποδόσφαιρο. Όπως δήλωσε και ο Γιάννης ο Μανιάτης, ο οποίος θα είναι ο leader έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα, είπε ότι εμείς ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο για να φέρουμε πάλι την ομάδα εκεί που θέλουμε. Τον είδα πολύ θετικό τον πρώην ποδοσφαιριστή έτσι, και του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου. Έχει περάσει από παντού ο Γιάννης ο Μανιάτης. Και δίνεις και μια πάσα στο να θυμηθούμε και πολλούς παίκτες οι οποίοι πέρασαν από την ομάδα του Πανιωνίου. Πάρα πολλοί, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Παικτών οι οποίοι μετά πρωταγωνίστησαν σε πολλές ομάδες. Είναι ιστορική ομάδα. Όπως επίσης μας δίνει μια πολύ καλή πάσα για να σας ενημερώσουμε για το θέμα της ημέρας. Είπαμε από την αρχή λοιπόν ότι αυτό το θέμα δεν θα είναι έτσι με πολύ χιούμορ, δεν θα είναι πολύ ανάλαφρο. Νομίζω συνάδει με τον καιρό το θέμα μας. Με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, αυτή την κουβεντούλα με τα παιδιά που ετοιμάσανε το βίντεο για την νέα αρχή του Πανιωνίου, αποφασίσαμε εδώ αυτό το πρωινό παρεάκι να σας ρωτήσουμε και να ακούσουμε τη γνώμη σας μόλις ανοίξουμε τις γραμμές, δηλαδή μετά τις 7. Πώς νιώσατε αν η ομάδα σας, η ομάδα που αγαπούσατε, έπεσε, δηλαδή αν είσαστε φίλαθλοι του Άρη, του Ηρακλή ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα, στη ΣΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει πέσει, και πώς θα φερόσασταν αν η ομάδα που αγαπούσατε έπεφτε κατηγορία. Θα την ακολουθούσατε, θα συνεχίζατε να ήσασταν εκεί στις επάλξεις, μήπως θα είχατε απογοητευτεί, μήπως θα τα παρατούσατε και θα λέγατε έλα μωρέ δεν αξίζει. Όλα αυτά τα ερωτήματα σας τα θέτουμε και μετά τις 7 θα σας ακούσουμε. Λεπτά πριν από τις 7 στον αθλητικό Λίμπερο, 2-1 με το καλημέρα. Και επειδή για μπάλα μιλάμε, Χριστινάκη, μήπως έχουμε και κάτι ενδιαφέρον. Πολλά ενδιαφέροντα. Οι ειδήσεις από χτες είναι λίγο πικάντικες. Ανοίξαν οι ουρανοί, παιδιά, και ανοίξαν οι ουρανοί μάλλον από τα λεγόμενα του κυρίου Κυριάκου Κυριάκου. Μάλιστα, του ΠΑΟΚ, ο οποίος τρομερά ενοχλημένος. Φάνηκε στις δηλώσεις του λέγοντας ότι η αυριανή μέρα θα είναι πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Θα γίνουν αρκετές δηλώσεις στην επίσημη συνέντευξη που θα δώσουν. Τι ήταν αυτό που δεν τον άρεσε ακριβώς? Δεν του άρεσε το γεγονός ότι, από ό,τι κατάλαβα και εγώ, δηλαδή και χθες που κάναμε τις εκπομπές με τα παιδιά το απόγευμα, φαίνεται φανερά ενοχλημένος από κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι χτυπούν σε εισαγωγικά τους παράγοντες του ΠΑΟΚ και δεν αφήνουν την ομάδα, όπως είπε, να εξελιχθεί και να... Με αυτά που λένε δηλαδή τους, ναι, τους κάνουν πόλεμο, τους αδίκησανε. Έτσι δηλώνει ο κύριος Κυριάκος. Μάλιστα, είναι αναμονή δηλαδή των δηλώσεων και της συνέντευξης. Αυτό ακριβώς. Απ' την άλλη στον Παναθηναϊκό να πάμε στο άλλο σας μισό. Το άλλο μας μισό ποιο είναι? Παναθηναϊκός. Κατάλαβα τι εννοεί. Αυτοί που ψωνίζουν από τα καλάθια του ΠΑΟΚ, από τα λιμάνια. Γιατί κοίταξε και εμένα και λέω ότι έχω ειδικά εγώ για Παναθηναϊκό που έχω να πω τα καλύτερα εδώ πάντα. Εδώ λένε για μας ότι εμείς οι δύο είμαστε φιλικά σωματεία, Ολυμπιακός και Άρης. Εγώ αυτό που ξέρω, Χριστίνα μου, είναι ότι ψωνίζει από τα καλάθια του ΠΑΟΚ, από τα λιμά. Από αυτά που άφησε, που πέταξε. Από τα ζήτητα. Anyway, θα μας πεις για Μαουρίσιο. Αυτό που πέταξε ο Μαουρίσιο, λοιπόν, να το βάλουμε εισαγωγικά, βέβαια, μην παρεξηγηθούμε.
Ο Βραζιλιάνος δήλωσε πως ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί με έπεισε το project. Τώρα ήταν το ανέκδοτο της ημέρας. Νόμιζα ήταν προς το τέλος. Μεγάλη τιμή του Μαουρίσιο που τα εισαγωγικά πήγαινε, για να μην παρεξηγηθούμε, ήταν στο Μαουρίσιο μετά από Κωνσταντινούπολη. Από δε. Ναι. Έχουμε δει και έχουμε δει πράγματα. Όχι δηλαδή ότι του άρεσε το διαιτέ συμβόλαιο γιατί ο ΠΑΚ του δίνει ένα και είμαι 33 χρονών, σου λέει κάτσε μια χαρά, είμαστε εδώ πέρα τώρα να βολευτούμε. Το project του άρεσε. Εκεί κοροπή μια χαρά στην Αθήνα. Τι ακούω πρωί. Μάλλον το project της Αθήνας του άρεσε και όχι του Παναθηναϊκού. Ίσως ήθελε να δει και λίγο την πρωτεύουσα. Ποιο project όμως, ρε παιδιά, αφού δεν έχει προπονηθεί. Άλλαξε. Τώρα θα φύγει και ο Ρόκα. Είναι σου υπάρχει. Είπα ποιο project, ότι του δώσανε διαιτές συμβόλαιο. Σου λέει εγώ για 2 χρόνια, μια χαρά είναι. Νομίζω θα συμφωνήσω με την Άννα. Αλαφούζω έχω πίσω, δεν θα χάσω τα λεφτά μου. Δεν με κουνάει κανένας. Όχι, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Σαββίδης είναι πιο δυνατός από τον Αλαφούζο. Αλλά ούτως ή άλλως, δηλαδή ενώ στο κομμάτι των χρημάτων δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε, δεν τίθεται σύγκριση. Αλλά νομίζω για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και επειδή εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό που άρεσε στον κύριο Μαουρίσιο ήταν το διαιτές συμβολεάκι. Σε αυτή την ηλικία που είναι μια χαρά, του κάτσε λουκούμι. Μη μιλάει, να λέει και ευχαριστώ. Άρεσε όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Να μας πει ο κόσμος λοιπόν, περιμένουμε τα τηλέφωνα στην εκπομπή μας εδώ να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα που καίνε. Γιατί είναι μανεκένε. Γιατί είναι μανεκένε. Και βέβαια το θέμα που θα πραγματευτούμε σήμερα και που θέλουμε να ακούσουμε, πώς αντιμετωπίζατε εσείς την ενδεχόμενη πτώση της ομάδας σας, ή αν είσαστε φίλαθλοι του Άρη και του Ηρακλή, το έχετε ζήσει στο πετσί σας. Θα σας ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε. Μπορεί τα όνειρα να οδεύουν προς Requiem. Εδώ τα δικά μας τα όνειρα όμως δεν σταματούν ποτέ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 2-1 με το καλημέρα, 7 λεπτά μετά τις 7, πάλι το κατάφερα το 7 μετά τις 7. Έχουν ανοίξει γραμμές 23-10, 2-87 και 3 οκτάρια και θα σας ακούσουμε ξεκινώντας από εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά καλημέρα. Είμαστε. Νταλή, έλα πιο κοντά στο τηλέφωνο γιατί χάνεσαι λίγο. Δεν κάνουμε. Τώρα είσαι εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, είναι δύσκολη περίπτωση να πέσει η ομάδα σου. Σίγουρα η Ηρακλής και η Άρης το έχουν βιώσει στο πετσί του. Φαντάζομαι όμως η δική μου περίπτωση σίγουρα θα στηρίζει, γιατί είμαι πρώτα απ' όλα ο παδός, μετά φιλαθρός. Και θα έλεγα και φανατικός ο παδός. Τώρα, καμιά φορά μπορούμε να βγάλουμε, όταν αγαπάμε κάτι, και μια αντίδραση άρνησης. Ναι. Δεν ξέρω, θα στήριζα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι, Νταλή? Ναι, εννοείται. Ωραία. Αν δηλαδή, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά λέμε, αν γινόταν ποτέ, εσύ δεν θα ήσουν από αυτούς που θα έλεγε η ομάδα, ο πρόεδρος, αυτά τα παρατάω, το κάνω. Θα ήσουν δίπλα στην ομάδα πάντα, σωστά? Καλά το κατάλαβα. Πάντα θα ήμουν δίπλα στην ομάδα. Εγώ δεν είμαι τα πρόσωπα, δεν βλέπω πρόσωπα. Εγώ βλέπω το δικέφαλο αριθμό και αυτά που πρεσβεύει και συμβολίζει, έτσι. Πολύ μ' αρέσεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα πάνω απ' όλα. Ναι, γι' αυτό τα λέω. Μόλις έκανε κανένα 2 χιλιο Λουτσέσκου την πρόπερση, αμέσως να το φάτε. Ναι, γιατί πρωτάθλημα σας έπαιρνε. Δεν με γνώριζες το Σαντίνε τότε. Εγώ ήμουν μοναδικός και γενικά είμαι πάντα με τους προπονητές. Γιατί κουβαλάνε μεγάλο βάρος, μεγάλο καράβι. Δεν μπορώ να τους κρίνω από 2 παιχνίδια, 3, 5, 10. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Σάντος, όλοι πέσανε να το φάνε. Εγώ βλέπω την πραγματικότητα πια είναι. Βλέπω ένα προπονητή αν έχει τα εργαλεία που ζήτησε να έχει. Αν τα έχει αυτά, τότε θα τον κρίνω πιο σκληρά. Έτσι. Μόνο που τον είχα δει στην Ξάρτη, όταν έφευγε να το σηκώνει οι ποδοσφαιριστές και να το πετάνε στον αέρα, για μένα σήμαινε πολλά. Σήμαινε πάνω απ' όλα ότι το γκρουπ που είχε μαζί του τον είχε πολύ ψηλά. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Ήμουν σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό και στον ΠΑΟ. Και να πούμε, Νταλή, και κάτι άλλο. Με ακούς? Ακούω. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι στα δύσκολα θα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Δεν πρέπει να πηδάμε από το καράβι, έτσι. Στα δύσκολα φαίνεται ποιοι είναι αγνοί φίλαθλοι ή ποιοι είναι οπαδοί, όπως λες και εσύ. Γιατί στα πρωταθλήματα, στα κύπελα, στους τίτλους και στις χαρές και στις νίκες, όλοι είμαστε μια χαρά, όλοι δίπλα είμαστε. Στα δύσκολα φαίνεσαι. Τώρα, επειδή δεν μ' αρέσει να αφήνουν αφρευτικά το εύκολα κάτι, εσύ να είπες ότι και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πέσει. Τι ακριβώς εννοούσες, για να το καταλάβω?
Όχι, εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να πέσει. Είπα ότι όταν έχεις κάποια οικονομικά προβλήματα. Ναι. Κοίταξε, πριν έρθει ο Σαββίδης, έτσι, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, πριν έρθει ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ, πολύ άσχημα. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Γιατί έπρεπε να πέσει, δεν κατάλαβα. Όσον αφορά τα χρέη που είχε, έτσι, γιατί αν δεν βρισκόταν ο Σαββίδης, πώς θα γλιτώνει η ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πανιώνιος πέφτει, έτσι, γιατί είναι καταχρεωμένος. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τα χρέη που είχε όμως ήταν νόμιμα, τα είχε πάει νόμιμα στα δικαστήρια, μέσω νόμισο, δεν έκανε κάτι παράνομο. Και επίσης, επειδή πολύ σωστά το... Πολύ σωστά το θέτει ο Νταλή ότι δεν ήταν παράνομο. Και επειδή μιλάμε για νόμους και για παρανομίες, ας μην μιλήσει ο Ολυμπιακός που οι μισοί του πρόεδροι έχουν ήδη καταδικαστεί και έχει και έναν που είναι κατά συρροήν αθώος. Σωστό, έτσι, σωστό. Ναι, μην τρελαθούμε. Απλά Νταλή ανοίγανε κάτι τράπεζες εκεί πέρα, Κυριακές. Ανοίγανε, είχε. Γίνανε και νόμοι ειδικοί φωτογραφίζοντας τον ΠΑΟΚ. Άνοιξε την Κυριακή και εγώ ρωτάω απλά. Ναι. Αν εσένα σου λέγανε να ανοίξει το. Το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού σου, ναι. Κυριακή, δεν κάνεις τίποτε, κάτσε στην καναπέ και να δώσεις 10.000 ευρώ με επιτόκιο που θα σε σύμφερε, θα το έκανες. Ναι, απλά εγώ σου λέω ότι αν δεν ήταν, αν ο ΠΑΟΚ είχε το μισό κόσμο, θα γινόταν αυτό. Ναι, παιδιά, όμως είναι υποθετικός λόγος όλο αυτό. Καλά, ναι, εννοείται. Αν δεν είχε έρθει ο Σαββίδης, αν δεν γινόταν εκείνο. Να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Σωστό. Μιλάμε για τα χρέη του ΠΑΟΚ, όπου η μοναδική ομάδα που πλήρωσε το πρωτογενές κεφάλαιό της είναι ο ΠΑΟΚ. Προσέχει τι λέει, δεν είπε ο Λάιβ με το πρωτογενές κεφάλαιο. Πολύ σωστά τα λέει. Αγαπάμε Νταλή γιατί εκφράζεται ορθανά σε καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα μιλήσει και ο Ολυμπιακός για παρανομίες, Χριστίνα, δηλαδή. Θα μιλήσει ο Άρης που δεν μας αφήνεται, να αγιάσουμε, να κάνουμε πορεία. Αμέσως όλο βρίσκεται οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, έχω και εγώ μια απορία τώρα, επειδή εσύ το βίωσες αυτό, το ότι πέφτω μια και δυο και τρεις και 1013. Πώς ένιωσες που ο Άρης έπεσε τόσες πολλές φορές. Κοίτα, πώς το λέει. Αρχικά από τότε που έχω γεννηθεί. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ και δεν είμαι αντιαριανός. Άλλοι είναι αντιπαοκτσίδες και απλά δεν είναι αριανοί. Η ιδιότητά τους είναι είμαι αντιπαοκτσής. Δεν είμαι αριανός. Είναι η ιδιότητά μου. Εγώ αρχικά από τότε που γεννήθηκα έχει πέσει τρεις φορές η ομάδα. Mm-hmm. Τα έχω προλάβει όλα. Άντε να τα κατοστήσετε. Κοίτα, μένα δεν με. Έλα, εγώ ναι. Έχω δει την ομάδα όχι μόνο να πέφτει, έχω δει και την ομάδα να μην ανεβαίνει ενώ θα έπρεπε. Να πέφτει κόντρα σε Μπαρτσελόνα και σε Ρεάλ, στη Β' και στη Γ' Εθνική, γιατί έπρεπε και γιατί στηρίχτηκαν από κάποιους άλλους, από κάποιους. Έτσι με οικονομική δυνατότητα. Είδαμε ομάδες δηλαδή τη Δράμα να έχει κόσμο στο γήπεδό της πρώτη φορά. Είδαμε πολλά πράγματα κόντρα στον Άρη. Εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει. Νομίζω δεν περιμένω τίτλους. Δεν έχω ζήσει τίτλο στο ποδόσφαιρο. Εγώ Άρης πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα αν είχε καλούς συμβούλους γύρω του. Δηλαδή όσοι πρόεδροι περάσαν από τον Άρη, ναι. Δεν θεωρώ ρε γαμό το ότι έτσι. Γιατί δεν με αφήνεις να εκφραστώ. Εκφράσου ελεύθερα. Γιατί είναι, τι είναι τρίτη, το αυτόφορο μέχρι το. Ναι. Πάνω σε γλυπτός, αλλά να. Ήθελα να πω ότι δεν, ο Άρης έπρεπε να είναι αλλού. Το πιστεύω αυτό. Θα μπορούσε να ήταν αλλού. Αρχικά ο Άρης. Δεν έχει καλό, ρε παιδάκι μου, δυναμικό στα εσωτερικά του. Και δεν μιλάω για ποδοσφαιριστές. Μιλάω για το κεφάλι. Είχα ακούσει μια συνέντευξη του Χρήστου Τσοντρακόπουλου που έλεγε για τον Άρη. Ναι. Και μ' αρέσει να βλέπω την άποψη κάποιον που είναι εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός πόλης για τις ομάδες. Και πόσο μάλλον του Χρήστου Τσοντρακόπουλου, ναι. Που να σου πω ότι είναι όχι απλά για μένα ο κορυφαίος, επειδή έχουμε και συνεργαστεί και τον ξέρω και προσωπικά, θεωρώ ότι ο Χρήστος είναι αντικειμενικός και ξέρει τόσα πολλά από ποδόσφαιρο που μπορεί να μας πει στο 100%. Τότε γιατί δεν τον ακούσα να λέει ότι η Λίβερπουλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό, για να. Δηλαδή, με τον Χρήστο τσακωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Α, τσακώνεστε γι' αυτό. Μας ήρθες και με μπλούζα West Ham σήμερα. Μια μέρα θα πούμε για το κόμπλεξ που βγάζεται κατά τη Λίβερπουλ και του Χρήστο Σοντρακόπουλου όταν παίζει η Λίβερπουλ. Αλλά θα μιλήσουμε μια μέρα. Και είχε πει ένα πολύ σημαντικό ότι με τον αντίκτυπο που έχει ο Άρης σαν ιστορία και σαν brand name στην κοινωνία και με τον κόσμο που έχει, είναι, αν είναι δυνατόν να μην έχει ένα τίτλο εδώ και 50 χρόνια αυτό. Και να πάρει πρωτάθλημα εδώ και 80 χρόνια. Έτσι. Πάντως να σας πω κάτι, και επειδή ο ΠΑΟΚ πολύ πρόσφατα
στεύθηκε νταμπλούχος, αίτητος κτλ. Δηλαδή είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό ακόμα και στη μνήμη και σαν αίσθημα. Νομίζω, και διορθώστε με όλοι εσείς οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ακούτε, ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τον ΠΑΟΚ το κάνουν για την ιδέα, το κάνουν για τα τέσσερα χρώματα, το κάνουν για αυτό που εκπροσωπεί. Δεν το κάνουν για τους τίτλους και τα πρωταθλήματα. Διορθώστε με, εντάξει, αν κάνω λάθος, για την ιδέα το κάνουν. Όχι, όλες οι ομάδες, όχι, μια ιδέα άλλο, είναι. Άλλο είπε, ναι, νωρίτερα, ναι, αν τον άκουσες προσεκτικά, είπε ο Σωτηρακόπουλος ότι θεωρώ ότι είναι άδικο ή αδύνατο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει πρωτάθλημα. Και εγώ αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ το κάνουν για την ιδέα. Ναι. Γι' αυτό ακολουθούν την ομάδα. Όχι, απλά εγώ δεν το είπα ότι ήταν άδικο από κάποιους κατά του Άρη. Εγώ το λέω ότι είναι άδικο από τον ίδιο τον Άρη με την εσωστρέφεια και, το... ναι, και γενικότερα αυτή την τάση που τον έχει. Γιατί να αντικειμενικά, ρε Άννα, δεν θα μπορούσε ο Άρης να έχει έναν τίτλο. Δεν θα... Αντικειμενικά, δηλαδή... το αντικειμενικά φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Τώρα, ναι, αν μπορούσε. Θα γιατί το είχε πάρει, τότε που έπαιζε με την υπερομάδα, έπαιζε Λαζαρίδης μέσα, Κόκε, Νέτο. Στην υπερομάδα, Μεδρινό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αντικειμενικά κέρδισε και μια Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι. Που ο Ολυμπιακός πήγε στην Ατλέτικο και έφαγε 4. Εκεί το πρόβλημα του Άρη δεν ήταν ότι δεν είχε ομάδα, ήταν ότι είχε άλλους στόχους, άλλο προσανατολισμό. Είχε εγώ λάθος, πιστεύω ότι ο Άρης μόνιμα έχει πρόβλημα από το κεφάλι. Από το κεφάλι ξεκινάνε, ναι, όλα. Εγώ πιστεύω ότι μας λέει ψέματα τόσο καιρό και δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν είμαι. Σήμερα φάνηκε, δεν παιδιά. Είμαι, εμφανίστηκε επιτέλους. Για τον ΠΑΟΚ πάντως, εγώ έχω να κάνω το δικηγόρο διαβόλου ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία. Καλά, που δεν τον έκανε εσύ, ναι, για να τα τελευταία 25-30 χρόνια είχε και δύο κύπελα. Το 1 ή το 3 έζησε δύο κύπελα, οπότε αναπτερώθηκε λίγο το ηθικό, έτσι αναζωπηρώθηκε λίγο το οπαδικό κίνημα. Είχε και κάποιες εφημερίδες και κάποια πράγματα τα οποία στηρίζανε ΠΑΟΚ, παιδί μου, παραδοσιακά. Είχε, έκανε οπαδούς. Ναι. Μια... Δεν ξέρω αν αυτό φταίει, ναι, Κωνσταντίνο μου, μπορεί να φταίει μάλλον το πλήθος των φιλάθλων. Ναι. Δεν ξέρω αν φταίνε τα δύο κύπελα και τα τόσα που θα μπορούσε να είχε και τα πρωταθλήματα που θα μπορούσε να είχε, ναι, αλλά επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω με το λόγο του μη πραγματικού, του υποθετικού, ας μιλήσουμε με δεδομένα. Και έτσι, σου είπα, είναι πολύ πρόσφατο το ταμπλούχος και αίτητος. Εντάξει, μας, ναι, το είπες. Τέλος πάντων. Σας το είπα, μάλλον δεν το έχετε αντιληφθεί, γι' αυτό το ξαναλέω. Αντιληφθήκαμε. Και μιας και μιλούσαμε για οπαδούς. Α, επίσης και κάτι άλλο, με συγχωρείς, ναι, που θα σε διακόψω, αλλά θα το πω και αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ένας φίλαθλος, ακροατής, οπαδός, δεν ξέρω τι ήταν, της ΑΕΚ, πιανής ομάδα του Ολυμπιακού, και είπε, έλα μωρέ που ο ΠΑΟΚ έχει στόφα πρωταθλητή, με πείραξε, γι' αυτό το ξαναλέω. Να θυμίσουμε λίγο ποιος έχει τα περισσότερα διπλά έναντι του Ολυμπιακού. Αυτό το ερώτημα θέτω εγώ και απαντήστε το όποτε θέλετε. Εγώ αυτό που θέλω να πω... Στη μετάγωμένο που έχει. Δεν σχολιάζω καν και προχωράω σε αυτό που θέλω να πω. Είναι το ότι, μιας και μιλούσαμε για οπαδούς που είναι δίπλα στην ομάδα τους, λες ότι ο Άρης έχει πέσει τρεις φορές έτσι τα τελευταία, ναι, χρόνια. Οι οπαδοί του Άρη, τι να πούνε, ρε φίλε. Που, ή του Ηρακλή, ας πούμε, αντίστοιχα. Και του Ηρακλή, ναι, φυσικά. Δηλαδή, τι να πούνε αυτοί οι οπαδοί που για μένα είναι μάγκες. Και γεμίζουν και το γήπεδο έτσι κάθε φορά. Εντάξει, ο Ηρακλής βλέπουμε τώρα είναι λίγο κάπως. Αλλά ο Άρης, δικαιολογημένα, εγώ έχω να δώσω τα σέβη μου στους οπαδούς του Άρη. Αυτό είναι και το ερώτημα και αυτό είναι και το θέμα της ημέρας. Τι θα κάνατε λοιπόν αν η ομάδα σας είχε πέσει ή αν το έχετε βιώσει ήδη και πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την ομάδα. Για πάμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δευτερολογώ. Άννα. Κύριε Τσίπρα. Ορίστε, ναι, ναι. Όχι, Τσίπρα. Όχι μόνο τα περισσότερα διπλά του Καραϊσκάκης. Ποιος έχει το μεγαλύτερο σκορ του Καραϊσκάκης, θα μας πει. Έλα, καλέ μου, πες. Ποια ομάδα έχει τη μεγαλύτερη παράδοση εκτός έδρας. Πω, πρωί-πρωί. Τι πρωί-πρωί, την αλήθεια λέει ο άνθρωπος. Αφήστε το να μιλήσει. Πάλι ο ίδιος. Ποια ομάδα έχει ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη του ήττα. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, το Μάκη το Μανάβη, να πείτε καλύτερα, να το δασκαλέψετε να τα λέει καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχει κάνει κάτι δηλώσεις πρόσφατα που δεν είναι υπέρ σας. Να ξέρει. Μ' ακούει, δηλώσεις του Μάκη, γιατί ξέρω που αναφέρεσαι και έτυχε να τις ακούσω και να τη θυμίζω ζωντανά πράγμα που εσύ δεν έκανες. Ναι. Φαντάζομαι ενημερώθηκες από το όλο About Άρη. Δεν εννοούσε αυτό ο Μάκη ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ και έχασε στην Τούμπα το πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν ο Μανάβης ήταν αναγκασμένος να είναι στο αστυνομικό τμήμα για πρώτη φορά στα χρονικά. Έτσι, για να καταλάβουμε και τι λέμε. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 7,
Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε πάλι, τι κάναμε. Ανάψαμε φωτιές εδώ και το κλίμα έχει φουντώσει. Δεν πειράζει, έτσι είναι, παιδιά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα και ούτε μπορούμε και όλα να τα παίρνουμε ελαφρά την καρδία. Τι θα διαβάσετε? Σε κάποια, δεν ξέρω, έτοιμοι είναι. Σε κάποια θα έρθουμε έτσι λίγο να φουντώσουμε. Κωνσταντίνε, τι έχεις να πεις για το Μπόλωνη? Το Λάζλο. Πώς γίνεται, ρε φίλε, απόψε θα ανακοινωθεί, λένε. Καλώς έτσι. Και την Κυριακή παίζουν με τον Όφη στο Ηράκλειο. Ναι. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Γιατί? Δηλαδή. Τι γιατί δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να μην κουτσάρει το πρώτο μάτσο. Αυτό το πράγμα με το. Άλλα, καινούργιο προπονητής, άλλα, πάμε να παίξουμε και κατευθείαν. Εντάξει, και στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Και στο εξωτερικό γίνεται. Στο εξωτερικό όμως σου δίνουν και αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Δίνουν χρόνο. Δίνουν χρόνο στον προπονητή. Δεν λένε α, ήττα, άντε γεια. Στην Ιταλία, μην το λες. Στην Ιταλία είναι και λίγο. Εντάξει, τώρα εγώ μιλάω για Αγγλία που την έζησα και από κοντά. Καλά, στην Αγγλία έχουν φάει 20 χρόνια Βενγκέρ και τέτοιο και τον άλλο που δεν θέλω να το λέω. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Για να πάμε να σας ακούσουμε. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Θοδωρής από Αθήνα. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου. Να το αγόρι, καλώς τον. Θοδωρή, πριν πεις, μου θύμισες στην Αθήνα, να πω ότι ένα ακόμα που πέτυχε ο ΠΑΟΚ με τον double που λες, εγώ πιστεύω ότι με τον double κέρδισε περισσότερους οπαδούς σε πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ. Γιατί στη Θεσσαλονίκη θα είχε από μόνο του. Δηλαδή δουλεύει μόνο το αυτό. Εκτός πόλης όμως, ο ΠΑΟΚ κερδίζει κόσμο με τον double. Άρα, και δηλαδή, μια εξωστρέφεια κερδίζει. Δεν είχε οπαδούς εκτός Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν είπε τόσους, αυτό. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι κέρδισε περισσότερους. Δεν είπε αυτό που λες. Ναι. Είναι διαφορετικό. Θοδωρή μου, έλα να σε ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχικά μου θυμίζετε πλέον τους Παναθηναϊκούς που μιλάνε για 20 χρόνια πίσω, 40 για το Wembley. Τελείωσε το αίτη, το περάσαν 3 χρόνια, παιδιά. Έχουμε 2020. Να πούμε τίποτα καινούργιο. Δύο περάσανε, φίλε. Πώς έχεις καλά μαθηματικά? Τι δύο? Πέστα, Θοδωρή. Εγώ μιλάω σε ποδοσφαιρικά έτη. Ποδοσφαιρικά έτη. Πέστα. Λοιπόν, που λέτε για οπαδούς και τέτοια, έτσι. Ναι. Ο οπαδός θα δύσκολα δεν πρέπει να είναι δίπλα σε μια ομάδα. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν μιλάω για πτώση σε κατηγορία. Εγώ μιλάω πτώση ποδοσφαιρική. Εσύ τι ομάδα είσαι? Ο Τι ομάδα είσαι? Άρε Χριστίνα. Oh. Υποτίθεται Ολυμπιακός. Υποτίθεται. Αλλά εσύ λόγω Άρη έχεις και χάσει τους Ολυμπιακούς τελικά. Όλο Άρης ακούω, δεν σε ακούω. Δεν σου το είπα εγώ, παιδί μου, είναι Κρυφοαριανού τώρα, δεν μας τα έλεγε. Όχι, εντάξει. Είπαμε, Ολυμπιακός λοιπόν, άντρας μου, Άρης εραστής μου. Άντε πάλι. Λοιπόν, βλέπω π.χ. τον Παναθηναϊκός π.χ. ρε παιδιά. Παίζει στο ποδόσφαιρο, οι οπαδοί δεν υπάρχουν, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πέρσι. Αυτό και δεν μιλάω λόγω τώρα ΠΑΟΚ. Αυτό γίνεται κατά λαφούς. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κίνημα, δεν έχει κόσμο. Εννοείται. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν στηρίζει την ομάδα. Δεν πάει στο γήπεδο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Το τι έχει από πίσω δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Σωστό. Έχει δίκιο. Θα έπρεπε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να δίνουν το παρόν. Έπρεπε. Okay. Πέρσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ που πήγαινε Ολυμπιακός Ντουγρού για το πρωτάθλημα αυτά. Στις τελευταίες αγωνιστικές στη Τούμπα που επιτρεπόταν κόσμος, θυμηθείτε τι εισιτήρια είχε. Δεν είναι το λέω λόγω ΠΑΟΚ, λόγω ότι ο δεύτερος όταν κάποια στιγμή πέφτει, αραιώνει και ο κόσμος από το γήπεδο. Ειδικά για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όχι Θοδωρή, σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Ειδικά για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αυτό δεν θα έπρεπε να το πεις. Από τα πέτρινα χρόνια μέχρι και τώρα, οι άνθρωποι αυτοί στηρίζουν όπου και να έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τις μεγαλύτερες εκδρομές, μέσα, εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ακούω. Ακούω, γιατί... ναι, ακούω, ακούω. Λοιπόν, τα ασπρόμαυρα γελιά είναι ωραία και τα ερυθρόλευκα και όσο, ό,τι φοράμε, έτσι. Μαύρα να φοράμε. Αν θυμηθείς, πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε και 12.000 εισιτήρια. Δεν το λέω εγώ, δεν το βγάζω στατιστικά, το μυαλό μου. Στατιστικά. Εγώ, ναι, και για τον Ολυμπιακό θα σου πω και για την ΑΕΚ. Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Τι είναι, εισιτήρια. Δεν, ναι, είχε... δεν έχει κόσμο. Ναι, αλλά φτάνει κοντά στο sold out της αδιαρκίας, ρε Θοδωρή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει στήριξη. Κάτσε, και ο Ολυμπιακός sold out είναι κάθε χρόνο, βρε. Εντάξει, δεν είπε τίποτα. Μα δεν είπε, καλή μου, κάτι για τον Ολυμπιακό. Μην αρπάζεις αμέσως. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εμπίπτει λίγο στην εμπορικότητα των αγώνων. Δηλαδή τώρα δεν θα πας να δεις. Ειδικά άμα έχει συνηθίσει τον ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα. Δεν πας να δεις ΠΑΟΚ. Εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δηλαδή μόνο τα ντέρμπι είναι ο ΠΑΟΚ. Μίλησε για την εμπορικότητα. Θοδωρή μου, ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο γιατί έχουμε κόσμο στις γραμμές. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, αύριο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Για πάμε στον επόμενο. Ελάτε, καλημέρα. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η Χριστίνα είναι Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μπράβο στη Χριστίνα και ένα μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στο Λίμπερο που επιτέλους και σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να γίνονται αιμετικά συνέχεια σχόλια σε βάρος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα, μια κουβέντα, όχι, Γρηγόρης. Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο. Όλες οι ομάδες είχαν χάρες, επειδή ακούστηκε εκεί ότι άνοιξε η τράπεζα την Κυριακή και δάνεισε τον ΠΑΟΚ με επιτόκια και λοιπά, είπε κάποιος. Όταν άνοιξε η τράπεζα, επειδή πιθανόν είστε για λίγο μικροί, άνοιξε Κυριακή και δόθηκαν σαν πως το λένε, επιχορήγηση των ερασιτέχνη. Φυσικά δεν πήγαν σε ερασιτέχνη, πήγαν για να πληρωθούν τα παράβολα για την UEFA, δηλαδή δανεικά και αγύριστα. Λοιπόν, και επειδή είπατε και για πρόεδρο στη φυλακή, να μην ξεχνάτε ότι και μπατατούδες και ηγούμενους και άλλους και αντιπροέδρους και αντιπροέδρους που είναι ακόμα φυλακή που ήταν κολλητοί με τον Τζοχατζόπουλο και λοιπά, όλες οι ομάδες δυστυχώς έτσι είναι δομημένο και το ποδόσφαιρο και το σύστημα που ευνοεί και όλες τις ομάδες και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και λοιπά και λοιπά. Από Αθήνα? Όχι, από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός είμαι. Να σε καλά, Παντελή μου. Γρηγόρης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε και στον επόμενο. Ελάτε, καλημέρα. Όλα τα ακούμε εδώ, όλα τα δεχόμαστε. Ελάτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ναι. Εγώ να ρωτήσω, όταν κάνεις αθλητική εκπομπή και θέλει να το παίξεις ότι είσαι Ολυμπιακός, θα δέχεσαι να μιλάς στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, αλλά να λες και πράγματα τα οποία στέκουν. Να λες ότι έχει 12.000 και να επικροτεί η κοπέλα που είναι Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έχει 21.000 διαρκείας. Ναι. Πάει δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Ναι, το είπαμε αυτό. Πάει, όχι, δεν το είπες, δεν το είπες αυτό. Τι να πω δηλαδή. Πάει, δεν πάει το είπες ότι έχει 21.000 διαρκείας, αυτό που λέει ο άνθρωπος, ναι. Ναι, είπε 12.000 είχε λέει ο ίδιο ο ακροατής και η κοπέλα λέει προσέλευση, ναι, και σταμάτησε ο ΠΑΟΚ και δείχνει. Το σημαντικό ήταν θέλουμε να υποστηρίζουμε κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός αν δείτε τι εισιτήρια κόβει, γιατί φυσικά είναι 20 χρόνια πρωταθλητής και στα μικρά μάτια δεν πάει κανένας και βάζουν τα μεγάφωνα και να φωνάζουν. Σωστό. Άρα μην συγκρίνουμε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τραβήξει τόσα και αυτός, όπως και ο κόσμος του Άρη. Και πάλι πάνε στο γήπεδο και γεμίζουν τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, όταν ο δυνάστης που υποστηρίζει η κοπέλα εκεί, σου είχε στερήσει και πρωταθλήματα, σου είχε στερήσει παίχτες, προπονητές, έχει εξαγοράσει. Πας με το λεβαδιακό στην Τούμπα, γεμίζεις την Τούμπα με το λεβαδιακό, τη γεμίζεις. Γιατί γεμίζεις του Ολυμπιακού. Όχι, μα εσύ, αυτό που λες εσύ, κοπέλα μου πρέπει πήρες, να το στηρίζεις. Εσύ πήρες να στηρίζει μου πεις, με το Ολυμπιακό το γεμίζει που υποστηρίζεις εσύ. Μα, ναι, μα μου λες ότι εγώ δεν το γεμίζω. Εγώ δεν είπα ότι γεμίζω το γήπεδο. ΠΑΟΚ, μη φωνάζετε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πληρότητα σε σχέση με το Ολυμπιακό έχει διπλάσια. Α, μάλιστα, εντάξει, ναι, έχει διπλάσια. Άμα δεις τα εισιτήρια σε σχέση με τη χωρητική μου και το πόσο είναι, γιατί μην νομίζεις το Ολυμπιακό πατάει πόδι του. Δεν πατάει κανένας. Δημοσιογράφος είμαι, από κάτω ήρθα. Είσαι δημοσιογράφος, κάνε δημοσιογραφική έρευνα τότε. Ξέρω πολύ καλά τι γεμίζει το Καραϊσκάκι και τι γεμίζει και το ΆΚΑ. Όταν παίζει με μικρές ομάδες. Και τι γεμίζει Λεωφόρος. Έχεις πατήσει ποτέ στο γήπεδο Καραϊσκάκι? Πολλές φορές. Εγώ στην Τούμπα έχω πάει πιο πολλές φορές από ό,τι μπορώ να φανταστεί. Έχω 10 χρόνια διαρκείας. Δεν δέχομαι αυτό που λες. Επειδή είναι μια μπαρούφα, σου είναι. Θα σου στείλω εγώ στοιχεία, άμα είναι τόσο σημαντικό αυτό που είπες, στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον να λες κάτι το οποίο είναι σωστό. Τι το παίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, φίλε μου, για να σβήσω λίγο τη φωτιά. Αντικειμενικά μιλάς που λες ότι με το Λεβαδιακό συγκρίνεις τον ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ενώ ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός μπορεί να έχει 6.000 εισιτήρια. Λοιπόν, το όνομά σου, φίλε, το όνομά σου. Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λες εσύ και αυτό που λέει Χριστίνα και ο φίλος νωρίτερα. Όντως, άδικη αναφορά στα 12.000. Απλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι. Γιατί το κοιτάτε λίγο ο καθένας λάθος. Ανέφεραν τα εισιτήρια, δεν ανέφεραν βέβαια τη στήριξη με τα διαρκείας. Απλά υπήρχαν μερικά μάτς που ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσο κόσμο. Ενώ είχε διαρκείας, είχε προπληρωμένα εισιτήρια. Όλες και οι μεγάλες ομάδες έχουν. Κωνσταντίνε μου, σε όλες τις μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή η εξαίρεση ο ΠΑΟΚ ότι έχει και δεν πηγαίνει. Μην τρελαθούμε. Αυτό. Μα και ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό και ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ήταν sold out. Το Καριλάο είναι
Και στα υπόλοιπα μάτς ο Χαριλάου έχει 6.000 στήρι. Τι θα πούμε, ότι ο Άρης. Ναι, ναι, μα γενικότερα άλλο το ντέρμπι θα έχει πολύ λίγο, κόσμο. Λίγο για να σας, για να καθοδηγήσω λίγο το τέτοιο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τώρα και το Λεβαδιακό. Αλλά άλλη αυτή έχει το Λεβαδιακό και άλλοι να παίζουμε ντέρμπι μεταξύ μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Εκεί που επίπτει δηλαδή η εμπορικότητα δεν πάει να πει ότι δεν είναι στήριξη στην ομάδα. Εντάξει, στήριξη δείχνεται με τα διαρκεία, δείχνεται με τα εισιτήρια για να μην μαλώνετε για λάθος πράγματα. Γι' αυτό σας βλέπω. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχει φουντώσει το κορίτσι. Θα ακούσουμε όμως και εσάς και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλώς τον. Α, ωραία. Μιλάτε για τον κόσμο που πάει στο γήπεδο. Ναι. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός, εδώ και τόσα χρόνια και επί εποχής κόκαλη και τώρα, οι εκδρομές των συνδεσμητών πληρώνονται από τη διοίκηση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Τζάμπα. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά παιδιά τα πληρώνουν στους στενούς εκεί πέρα, τα 50-60 άτομα τα πληρώνει εσύ, η διοίκηση και πάνε. Δεν είναι κακό αυτό στο ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, στις εκδρομές του ΠΑΟΚ, ποιος τις πληρώνει, αγαπητέ μου. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ ήμουν και συνδεσμήτης παλιά. Θέλω να σας πω κάτι. Ο παδί και θα σας το εξηγήσω αυτό. Μάλιστα. Γιατί. Το 1997 πρώτη μου εκδρομή με τον ΠΑΟΚ ήταν στη Μαδρίτη. Πήγαμε τον πατέρα μου. Πήγαμε τότε, ήμασταν με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα μετά εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω πολλές εκδρομές. Έχω πάει με Τότεναμ, έχω πάει στο Ντονέτς όταν παίξαμε τη Σαχτάρ που πήραμε το Σιγκαμπάλα. Έχω πάει και που δεν έχω πάει, στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ έχω πάει. Έχω βρεθεί σε πολλά γήπεδα. Όλα από την τσέπη μου τα έχω βάλει τα λεφτά. Ναι. Δεν μου έδωσε η διοίκηση του ΠΑΟΚ ποτέ μπόνους για κάτι. Και έχω ταξιδέψει στο Ντονέτς, ταξίδεψα πάλι με την αποστολή του ΠΑΟΚ και τα πλήρωσα από την τσέπη μου εγώ τα λεφτά. Και αλλάξαμε και αεροπλάνο στην επιστροφή γιατί το αεροπλάνο ήταν προβληματικό. Αυτά, γιατί μας τα λες, ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ταξιδεύουν με εισιτήρια του Μαρινάκη. Ο Κόκαλης τις πλήρωνε τις εκδρομές και είναι πολύ γνωστό. Εσύ αυτό παντού. Δεν ξέρεις αυτό. Έχεις στοιχεία. Πού το ξέρω εγώ. Εγώ είμαι συνδεσμήτης τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε με Ολυμπιακούς συνδεσμήτες. Χριστίνα μου, με την ίδια λογική τώρα θα βγει και ο καθένας και θα μας πει εσύ που το ξέρεις, δείξε μου το ρεπορτάζ σου. Έτσι δεν είναι. Μα δεν υπάρχει ρεπορτάζ αυτό. Εγώ σας μιλάω τώρα γιατί έχω επαφές και με συνδεσμήτες του Ολυμπιακού και ξέρω και γνωρίζω πράγματα. Ότι έχω συνδεσμήτη φίλο του Ολυμπιακού, έχω φίλο συνδεσμήτη του Ολυμπιακού που έχει πάει ένα σωρό εκδρομές πληρωμένες από τον Ολυμπιακό. Από την το όνομά σου να το ρωτήσουμε. Πώς είναι. Διονύσης είμαι. Διονύση μου, για το ερώτημα και για το θέμα της ημέρας, εσύ τι θα είχες να πεις, δηλαδή αν η ομάδα σου, αν, που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, αν η ομάδα σου έπεφτε, εσύ θα ακολουθούσες, θα στήριζες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΠΑΟΚ δεν πέφτει ποτέ. Το ξέρουμε, μα το είπα 10 φορές, αλλά λέμε, ποια θα ήταν η δική σου θέση, ή θα ήσουν από αυτούς που έλεγε, α τώρα που έπεσε η ομάδα. Εγώ δεν ακολουθώ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν ακολουθώ. Σας είπα, το 1997 με πήρε ο πατέρας μου πρώτη εκδρομή. Ήμουν ανήλικος και πήγα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Ωραία. Τι μου λέτε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην ομάδα σου, στο θέμα εννοείται μας. Πάντα, αλλά δεν πέφτω. Πάω ποτέ. Αυτό είναι μεγαλύτερη παρούφα. Πάω Ολυμπιακός, να σας πω. Πάω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν πέφτουν ποτέ. Το είπα από την αρχή, το είπα αυτό από την αρχή. Αυτές οι τρεις, οι υπόλοιπες πέφτουν όλες. Να είσαι καλά, Διονύση. Να είσαι καλά, το είπαμε από την αρχή. Λάθος νοοτροπία αυτή, βέβαια. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέφτει. Αν είναι να πέσει, θα πέσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άλλοι τι είναι, βλάκες. Αυτό, ξέρετε, αυτό σας έλεγα εγώ πριν. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να πω εγώ πριν. Ότι και αυτή η νοοτροπία ακόμη, το ΠΑΟΚ δεν πέφτει ποτέ, ασκεί επιρροή. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, ασκεί επιρροή και δείχνει και το μέγεθος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Ωραία, θα μου επιτρέψει όμως, Κωνσταντίνε μου, έτσι για να πάρω πάλι να αντιθώ το μανδύα της ειρήνης, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι αυτό τουλάχιστον εγώ το λέω με δεδομένα και με στοιχεία. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πέσει ποτέ. Ναι, δεν έχουν πέσει. Εντάξει, ναι, αυτό ναι, είπα. Δεν μιλες ποτέ. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ποτέ αυτό ποτέ, είπα. Άννα μου, είπα, ποτέ δεν έχουν ποτέ. Πέσει ποτέ. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν 25 λεπτά πριν τις 8, κάπως έτσι και έχοντας ανάψει φωτιές εδώ στα RGNA της πόλης. Θα σας αφήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τέλος. 2-1 με το καλημέρα στο Λίπερο 107,4. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνει κιόλας, δείτε. Με τον έντονο το. Το ταπεραμέντο, το έντονο. Αυτοί είμαστε, παιδιά, αυτοί είμαστε. Γι' αυτό μας αγαπάτε, γι' αυτό σας αγαπάμε. Και να θυμάστε ότι και από τον αθλητικό Λίμπερο και από τούτη εδώ την εκπομπή δίνουμε βήμα σε όλους. Δεν θέλω να νομίζετε ότι κάποιους δεν τους ακούμε ή κάποιους τους αποκλείουμε. Όχι. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια, όλοι ακούγεστε. Το μόνο που θα σας παρακαλούσαμε είναι όλο αυτό να γίνεται κόσμια. Και μη φωνάζετε, σας ακούμε.
Τουλάχιστον μέχρι στιγμή δεν έχουμε πάθει κόφωση. Ακούμε, μια χαρά. Ακόμα. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σα το 54222. Θα είμαστε μαζί για 20 λεπτά και ούτε καν 20 ακόμα. Και θα σα ακούσουμε και στι γραμμέ. Και σήμερα συζητούσαμε με αφορμή το βίντεο Πανιώνιος από την αρχή και τη συνέντευξη που ακούσαμε νωρίτερα. Συζητούσαμε λοιπόν και θέσαμε ένα θέμα που για κάποιους μπορεί να είναι ουτοπία, κάποιοι άλλοι όμως το έχουν βιώσει, το έχουν ζήσει στο πετσί τους. Τι γίνεται όταν η ομάδα σου πέφτει, πώς νιώθεις, ακολουθείς, συνεχίζεις να είσαι φίλαθλος, παύλα, οπαδός ή τα παρατάς και λες εγώ δεν τρέχω στα χωράφια, δεν πάω στην Κολοπετινίτσα, όπως λεγόταν εκείνο το χωριό. Θα επιστρέψω όταν ανέβει η ομάδα στη Super League. Τι κάνει δηλαδή μια ομάδα. Ο Κωνσταντίνος μας τα είπε, γιατί ως Αριανός τα έχει ζήσει αρκετές φορές στο πετσί του. Η Χριστίνα και εγώ δεν. Απλά εικάζουμε. Ο Σωτήρης εδώ λέει από Αθήνα ότι όσες φορές έχει πέσει ο Άρης, όταν έπεσε ο Άρης, λέει, εμείς ήμασταν πάντα δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζαμε. Σωστό. Οπότε... Είναι Αριανός από την Αθήνα, ναι. Ο Σωτήρης. Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Και είναι δύσκολο ένα παιδάκι που δεν έχει προλάβει τίποτα να του αγοράζει μια φανέλα του Άρη και να του λες, ναι, ότι θα στηρίζει την ομάδα επειδή είναι έχει πέσει στην αμαθνική, έτσι. Δηλαδή... Μα εσύ να τα ακούς αυτά, αγάπη μου, γιατί όταν έχεις πάρει 859.000 πρωταθλήματα, με όποιον τρόπο τα έχεις πάρει, τώρα δεν εξετάζω τον τρόπο, αυτό είναι για μια άλλη εκπομπή, και μου λες ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει κόσμο. Και... θα έχει κόσμο, γιατί προφανώς αυτό έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν γίνεσαι Ολυμπιακός μόνο επειδή έχεις πάρει πρωταθλήματα, όπως και δεν γίνεσαι Άρης επειδή. Δεν τα έχει προλάβει κιόλας. Τώρα θα πεις αυτό που έλεγα εγώ παραπέντε, ότι γίνεσαι για την ιδέα. Δεν είμαστε μόδα. Θα λέγαμε παραπέντε. Εγώ πάντα όμως είχα την απορία, γιατί γίνεσαι στο Ολυμπιακή. Κωνσταντίνε, γιατί έτσι μας αρέσει. Όχι, δηλαδή. Αυτό είναι μότο από μπύρα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ Ολυμπιακό που να ξέρει λίγο από μπάλα και να έχει να μου πει κάτι, να αντικρούσει το. Ναι, αλλά έτσι όπως έχετε πάρει τα πρωταθλήματα. Γίνομαι Ολυμπιακός γιατί μου αρέσει να έχω 12 παίκτες στο γήπεδο. Αυτό δηλαδή. Πάντα το έχουμε συνδέσει. Αποκλειστικά για τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνε, να σου πω, ναι. Εσύ όταν έγινε Άρης, πώς δεν σε είπαν οι δικοί σου, γίνε ΠΑΟΚ, που είναι έτσι λίγο πιο πολύ μόδα και. Ήταν δεν είναι Άρης. Μόδα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα. Κοίτα, στο σχολείο μου ήταν μόδα ο ΠΑΟΚ. Εγώ στο σχολείο. Παιδιά, δεν είναι μόδα, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι ιδέα, τι δεν λέω καθαρά. Δεν είναι καλά τα ελληνικά μου, να τα πω κι αλλιώς. Τα προηγούμενα χρόνια εγώ θυμάμαι έναν Ηρακλή και έναν Άρη. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ έγινε. Εσύ μπορεί να έχεις πρόβλημα μνήμης. Εγώ τι να σου κάνω τώρα, να σου λύσω και το πρόβλημα μνήμης. Εμάς, εγώ, όλοι οι συμμαθητές μου που ερχόντουσαν από Ρωσία, από οπουδήποτε ερχόντουσαν, λέγανε ποια ομάδα εδώ πέρα, ΠΑΟΚ. Θα γίνω κι εγώ ΠΑΟΚ. Προφανώς, γιατί αυτό το όνομα πουλάει. Τι να κάνω. Αυτό λέμε, άρα είσαι μόνη. Όχι, δεν είμαι μόνη. Μόδα. Είσαι μόνη. Ούτε είσαι... μόνη είμαι. Είναι πολύ. Για να σας ακούσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Τα δηληστήρια, ναι. Τι να κάνω, φίλε. Είμαι μέσα από το αυτοκίνητο μιλάω. Α, ωραία, ωραία. Ελπίζουμε να μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, έτσι, να μην έχουμε και θεματάκια αφού οδηγείς. Είναι το αυτοκίνητο Νταλίκα. Νταλίκα, ωραία. Βαρύ τη μόνη, βαρύ τη μόνη. Από χθες, πήρα και χθες λίγο στο δρόμο. Ολλανδία που ήμουνα. Α, ναι. Για τουλίπες. Ναι, Ολλανδία, οι τουλίπες. Προφάβηση. Τι καιρό έχει εκεί, βρέχει, βρέχει. Όχι, τώρα είναι το κόμπλεξ. Ωραία. Μια χαρά. Για πες μας, εσύ θα στήριζες την ομάδα σου. Ορίστε. Αμούλα. Ορίστε, έλα μου. Δύο νουλά. Θα τη στήριζα, κορίτσι μου, όπου και να ήταν και στη Βέρτα και αστυχνικό να ήταν, άλλοι πάω φεύγουν. Έτσι πρέπει. Τον πάω δεν το διαλέγεις. Σε διαλέγει. Έτσι, μπράβο. Τα λέγαμε αυτά από νωρίς, έτσι είναι. Ιστορία. Αλλά δεν ήξερα. Εντάξει. Κάθε ομάδα, νομίζω κάθε ομάδος, κάθε φίλαθος, θα υποστήσει την ομάδα, όπου και να ήταν.
Καλό δρόμο να έχεις, καλό δρόμο να έχεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε και τα φιλιά μας, τους φίλους, τους οδηγούς, τους επαγγελματίες, τις νταλίκες, στα ταξί, όλους εσάς που είστε εκεί έξω. Και σήμερα, επειδή η μέρα είναι και περίεργη, να προσέχουμε λίγο παραπάνω στο δρόμο, γιατί ξεκινήσαμε με πολύ βροχή. Επίσης, να πω κάτι που το ξέχασα, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος, έχουμε ένα τεταρτάκι, αξίζει να το ξαναθυμίσουμε. Η Τετάρτη είναι η μέρα που κάποιον ξυπνάμε. Επομένως, επειδή ήδη έχουμε λάβει μηνύματα, μην σας πω κιόλας ότι έχουμε επιλέξει ποιος θα είναι αυτός που αύριο θα ξυπνήσει. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222 και να μας πείτε ποιος θέλουμε, ποιος θέλετε να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσει αύριο. Εκτός από εμάς, ξυπνήσουμε και εμείς θα ξυπνήσουμε ούτως ή άλλως. Κάνουμε και προτάσεις γάμου αν θέλετε. Όχι Παναγιώτη, γιατί. Αυτό τι έγινε ξαφνικά. Γιατί, μπορεί να πάρουμε κάποια και να τις πούμε ο Σωτήρης. Θέλει να σε παντρευτεί. Σωτήρης από Κολονάκι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω καταλάβει, γιατί τόσες μέρες μας το λες, είναι ότι σίγουρα εσένα πρέπει να παντρέψουμε. Δεν θα μας ξεφύγεις. Με παουτζή. Με γκου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας αν μπορείτε. Βασικά κλείστε. Ναι, να το χαμηλώσουμε λίγο, ναι. Πώς σε λένε? Είμαι ο Πικαντήλη. Χριστίνα, ένα θα σε πω, για να ξέρεις κιόλας. Ναι. Ο Ολυμπιακός έπρεπε αυτή τη στιγμή να παίζει γάμα κατηγορία. Εντάξει. Πάει εκπομπή. Όχι, εντάξει. Καθίστε να μιλήσει. Κάνει, δεν πρόλαβε να μιλήσει ο άνθρωπος. Να μιλήσει, να δούμε. Μιλάει για τον Άρη. Εντάξει, ο Άρης είναι δακρύ. Το δακρύ πώς έπεσε, για πες. Ποιος τον έριξε? Ο Ολυμπιακός, η Αθήνα τον έριξε. Την τελευταία φορά δεν ξέρω ποιος τον έριξε. Εντάξει, δεν τον έριξε. Πικαντήλη, αγαπώ σε. Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Καλημέρα. Εντάξει, πήγε πολύ ήρεμα. Εγώ έτσι όπως ξεκίνησα, αλλιώ το περίμενα, τρομοκρατήθηκα λίγο. Εγώ όλο θα αρχίσει να πει ότι σάρωσε. Χτυπήστε με αλήπητα. Αλλά το κρατήσαμε κόσμια πάλι. Λοιπόν, να πούμε και λίγο έτσι κάποιες αναφορές, γιατί έχουμε και το Roots Race πάλι ανοιχτά του Καστελορίζου. Έτσι, θα έχουμε πραγματάκια τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να μην έχουμε αρνητικά. Και, αλλά θέλ, σήμερα... και θέλω, Κωνσταντίνε μου, να μας πεις και λίγο τι γίνεται με τα κρούσματα. Ναι, με τα κρούσματα. Γιατί το ξεχάσαμε αυτό σήμερα. Το αναφέρουμε και επειδή κινούμαστε σε ρυθμούς κορονοϊού, τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό. Το αναφέρουμε έτσι λίγο για να ξέρουμε και τι γίνεται. Τουλάχιστον νομίζω στη Θεσσαλονίκη τα πήγαμε πολύ καλά. Ναι, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη έχουμε βέβαια αυξομοιώσεις. Δηλαδή από τα 33 πήγαμε 15-9, πέφτουμε γενικότερα. Νομίζω ότι λογικά θα πέσουμε και σε επίπεδο. Θα πάμε στο επίπεδο 1 επιτήρησης. Καλά είμαστε στο επίπεδο 1. Καμία σχέση, παιδιά. Η Θεσσαλονίκη με Αθήνα θεωρώ ότι είστε πολύ πιο. Είστε πιο μπροστά. Κοίτα, η Αθήνα. Δεν θα λες είστε, είμαστε. Θα λες εδώ μένεις πλέον. Η Αθήνα διατηρεί πάντα τα κρούσματά της στο μισό από τα γενικά κρούσματα. Πάνω από το μισό, μάλλον από τα κρούσματα όλης της χώρας. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και δεν πέφτει τους ο δείκτης. Αυτό συμβαίνει κιόλας επειδή και ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι στην Αττική, να το πούμε. Ναι. Είστε πιο προσεκτικοί εδώ πάνω. Αυτό που. Όχι μόνο αυτό, αλλά πήραμε και από νωρίς κάποια μέτρα και μας ταρακούνησαν. Ήμασταν η πρώτη πόλη που ταρακουνήθηκε ξανά μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε λίγο ήμασταν σε επαγρύπνηση. Να πούμε ότι διακόπη η δοκιμή του εμβολίου της Johnson & Johnson λόγω ανεξήγητης ασθένειας. Είναι η δεύτερη κλινική δοκιμή φάσης 3, η οποία σταματά μετά από αυτή του εμβολίου της AstraZeneca. Γενικότερα κάθε χώρα ψάχνεται λίγο με το θέμα της, του εμβολίου. Εμείς ευελπιστούμε να το έχουμε σύντομα για να μπορέσει να... Κάτι άκουσα για 400.000 εμβόλια. 400.000 δόσεις. Αυτό θα το πληρώνουμε, εννοείται. Δεν το γνωρίζω. Και αν είναι όντως τόσο μικρός αριθμός για 11 εκατομμύρια κόσμο, μάλλον θα είναι για τις ευπαθείς ομάδες. Και εντάξει, ας μην πούμε κάτι ακόμα. Ας κάνουμε ένα ρεπορτάζ πιο πλήρες όταν έρθει η ώρα, όταν θα το έχουμε. Να πω επίσης ότι το τελευταίο τριήμερο είχαμε 27 νεκρούς. Έτσι, ένας αρνητικός αριθμός. Και το αρνητικό επίσης ήταν ότι χθες είχαμε 13, αν δεν κάνω λάθος, 13 θανάτους. Και μήπως μπορείς να μας πεις και τους διασωληνωμένους, Κωνσταντίνε μου, να μάθουμε δηλαδή τι γίνεται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είμαστε πλέον πάνω από τους 100 από χθες το μεσημέρι, νομίζω. Και αυτό επίσης είναι ανησυχητικό. Λοιπόν, θέλω να δώσω κάποιες καλημέρες, γιατί τα μηνύματα εδώ έρχονται τώρα σοριδών. Και συγκεκριμένα θα πω από ένα φίλο που μας έστειλε μήνυμα και λέει: ΠΑΟΚ, να πεις εκεί τους φίλους, γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω. Μιλωνίδη, καλημέρα. Από τον 6, 9 και 77 έχουμε
Καλημέρα σας, μια παρατήρηση, Χριστίνα. Πόσες φορές θα πεις ακόμη και κόβεται το μήνυμα. Ξαναστείλε το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο. Επίσης, να πω μια καλημέρα στο Στέφανο που μας ακούει. Είναι ένας μικρός φίλος μας. Και στην αγαπημένη του τη μαμά, τη Ματίνα. Και στο Δημήτρη και στον Αλέξανδρο. Και στη Μαγδαληνή. Όλοι αυτοί μας ακούνε, παιδιά. Είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Καλημέρα. Και μας ακούνε. Να τους δώσουμε καλημέρα τι και σε αυτούς. Είναι ο Στέφανος. Δεν θα τα ρωτάς, βρε Χριστίνα μου, αυτά αφού είπαμε, παιδί μου. Καλάντε, μια πόλη, μια ομάδα. Μην λένε πάλι τα ίδια. Ο Ρουβάς όλο αυτό που κολλάει. Αφού για μακαρόνια με κοιμά, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη και πατάτες. Για σήμερα δεν έχουμε μακαρόνια με κοιμά, μην μου το χαλάσε παρακαλώ. Ναι, σήμερα τρίτη. Τι θα φτιάξεις, Άννα. Τρίτη μακαρόνια, τρίτη. Θα σας πω σε λιγάκι. Έχει κάτι άλλο η επικαιρότητά μας, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αναφέραμε βέβαια και για το Roots Race, αναφέραμε και για τις ποινές. Με τη Χρυσή Αυγή από χθες είχαμε λίγο κάποιες αναταράξεις με τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος είναι στην υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής. Τώρα δεν ξέρω πώς θα διχαστεί η οικογένεια με μπαμπά και γιο να βρίσκονται στο αντιμέτωποι σε εισαγωγικά βέβαια. Κάποια φορά θα μιλήσουμε και για τα αδέρφια που μαλώνουν, ναι. Γιατί κάποιος βγήκε νωρίτερα στις γραμμές και είπε όλοι είμαστε αδέρφια, θα μιλήσουμε και για αυτά τα αδέρφια που μαλώνουν, να δούμε. Πολλά αδέρφια και αδερφές μαζευτήκαμε. Βρε. Δεν μπορούμε να δεν συγκρατήσει έτσι, δεν συγκρατήσει. Εννοεί ότι έχουμε και αδέρφια, ναι. Και αδερφές, ναι. Αγόρια, αυτό, κορίτσια, αυτό. Εσύ τι, αμάν ρε, ναι. Κωνσταντίνε, ναι. Το μυαλό σου στο όχι, πονηρό. Το... Έτσι, όχι, όχι. Καλά, εγώ να δηλώσω ότι η εκπομπή είναι Λότκι friendly, να ξέρετε, δεν έχουμε κανένα εννοείται θέμα. Εννοείται και δεν υιοθετούμε τέτοιες, ναι. Εκφράσεις, ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, θέλετε να πάμε και στο ανέκδοτο ή δεν θέλετε να κρυώσετε για σήμερα? Εγώ θέλω να κρυώσω γιατί πλέον έχω καψώσει με όλα αυτά, λοιπόν, που ακούω. Θα σας πω ένα all time classic εδώ πέρα που αρέσει και στον κόσμο. Επειδή εσείς είστε φρέσκες ακόμα, δηλαδή, στα θέματα ανέκδοτα. Το έχεις ξαναπεί, θα μας σερβίρεις ξαναζεσταμένο, ναι. Φαγητό, άντε θα το δεχτώ. Για εσάς όμως, γιατί κρατάω τα καλά για να το δεχτώ από λίγο. Σένα αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι... Βασικά δεν ξέρω αν σας το έχω πει με το χελονιντζάκι, σας το είπα. Με το χελονιντζάκι, όχι, δεν είχαμε την τιμή. Ωραία, να τα ακούσουμε. Λοιπόν. Κρατιόμαστε εδώ γερά, ωραία. Κρυώνουμε ήδη, πάμε. Θα πάμε σε ένα λεπτάκι στο φίλο που καλύπτει από ένα περίεργο νούμερο. Είναι μια γιαγιά στο δρόμο και εκεί που περπατάει, είναι κανονικό ανέκδοτο, και εκεί που περπατάει έρχεται ένας ληστής και τη ληστεύει. Τη ρίχνει κάτω, την κλωτσάει και μια φορά και της παίρνει την τζάντα και αρχίζει και τρέχει. Από πάνω, από έναν ουρανοξύστη, το βλέπει αυτό το χελονιντζάκι. Και λέει, αυτό δεν θα το επιτρέψω, δεν μπορώ να το επιτρέψω. Πέφτει κάτω, αρχίζει τον κυνηγάει, τον κλέφτη, περνάει δίπλα τη γιαγιά, το βλέπει όλο αυτό η γιαγιά, πιάνει το ληστή, αρχίζει το μπουνιές κλωτσιές, του παίρνει την τσάντα, τον διώχνει. Πηγαίνει στη γιαγιά, λέει, ορίστε γιαγιά, η τσάντα σου. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, λέει, πώς είναι το όνομά σου? Χελονιντζάκι. Α, το έλεγα εγώ. Η κριτική είναι λεβέντες. Αυτό ήταν καλό. Λοιπόν. Μήπως είσαι κριτικός εσύ εκεί στη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Πιθανόν θα είμαι εγώ αυτός, όχι ναι, κριτικός. Ναι, αυτός. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν είσαι κριτικός. Από πού μας παίρνετε? Λοιπόν, αποκλείεται. There's no way you can guess where I'm talking now to that English girl which comes from you. Down Under. Oh my God, Down Under. Γι' αυτό το νούμερο δεν το κατάλαβα καθόλου. Καλώς τον και πόσο πολύ χαιρόμαστε που σε ακούμε. Αδελαίδα Αυστραλίας, λοιπόν. Εμείς είπαμε και Αυστραλία. Χαίρομαι για τα ξυπνητήρια της Θεσσαλονίκης και μπράβο σας, ρε κορίτσια, συγχαρητήρια. Σας άκουγα χθες το βράδυ μεσάνυχτα, πήγατε να πάτε για ύπνο και σηκωθήκατε 6 ώρα, μπράβο σας. Είδες την καλή παρέα σου κάνουμε, πώς σε λένε? Ναι. Γιάννη, είμαι από Κουζάνη, κατάγομαι εγώ, αλλά έρχομαι τακτικά Θεσσαλονίκη και έχω φίλους. Γιάννη, ναι, ήμουνα πρόσφατα το 18. Να έρθω Αυστραλία, υπάρχει τίποτα εκεί καλό? Έλα, ειδικά εδώ σε εμάς που είμαστε, είναι η πιο ήσυχη πόλη, δεν έχουμε κορονοϊό και παιδιά και ξέρω, ούτε μάσκες που βράζουν ούτε τίποτα. Μια χαρά. Έχουμε ελευθερία, ναι, μεν κοπήκανε οι μουσικές, τα κλαμπς όμως αρχίσαν παίζουν οι μουσικοί. Αλλά δεν υπάρχει χορό, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι λίγο συμμαζεμένα ακόμα τα πράγματα. Τι να κάνω το κλαμπ, κανέναν άντρα έχεις να μου δώσεις? Οι Αυστραλοί φημίζονται εδώ πέρα, να πούμε, εντάξει. Ωραία, και πιο πολλοί Έλληνες και είμαστε Αδελαίδα, ναι. Ρε εσύ, έστειλα μήνυμα, δεν ξέρω γιατί, έχετε site στο Facebook, στο Messenger εκεί πέρα, τι Facebook, γίνεται? Facebook, ναι, Libero 107,4 Sport Radio πατάτε.
στο Facebook. Το βλέπω και λέει είναι under construction, so, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο Λίμπερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Να είστε καλά, συνεχίστε. Και μην επηρεάζεστε με τους φανατικούς. Εμείς είμαστε εντάξει, φίλοι, αγαπάμε τις ομάδες μας. Τι ομάδα είσαι? Και τώρα, μην το, αυτό δεν συζητιέται πλέον, να είναι αλίμονο, πάω και ξέρω... Τι ρωτάς, βρε, Χριστινάκη μου, τι ρωτάς, βρε. Ο Γιάννης, αφού ξέρει ο Γιάννης Ο Γιάννης είναι σίγουρα και Λίβερπουλ, είναι σίγουρα και Λίβερπουλ, λοιπόν, αφού είναι από την Αυστραλία. Άμα δείτε στο αυτοκίνητο της δουλειάς μου, από πίσω έχω μια σημαία με το δικέφαλο, μέσα κασκόλ. Συγκεκριμένα χθες μια κοπέλα στη δουλειά όπως δούλευα, ναι. Της έκανε, δηλαδή, τη τράβησε περιέργεια, δεν ήξερα, δεν φαίνονταν και για Ελληνίδα. Έρχεται πίσω και τραβάει φωτογραφία, λέει επιτρέπεται. Έτσι λέω, ναι, λέω να βρω και εγώ μέσα στη φωτογραφία. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Έχω μία πινακίδα από πίσω, ξέρεις, όπως είναι τα οι πινακίδες που είναι για παρκάρισμα, ναι. Τα no standing anytime και ξέρω πώς τα λένε. Λέει no parking, Greeks only. Όλοι οι άλλοι λέει θα τους πάρουμε. Καλό, πολύ καλό. Μόνο για Έλληνες. Γιάννη μου, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ. Χαιρόμαστε που σε ακούμε εκεί από την Αυστραλία, από την όμορφη Αδελαϊδα. Ευχόμαστε να σου κρατούμε καλή συντροφιά και να έρθει σύντομα και στην πάντα, Ελλάδα. Πάντα, το χαίρομαι. Καλή δύναμη. Άμα σου επιτρέψουν, αλλή μου, ήταν να έρθουμε φέτος, τα ακυρώσαμε. Τι να κάνουμε. Υπομονή. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ορίστε, είδες που σου λέγω Αυστραλία. Να το, μας ακούνε Γιάννης, παντού. Ο οποίος βέβαια είχε προφορά Connecticut, δεν είχε παιδιά, προφορά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι μας καλούν από το εξωτερικό, έτσι, γιατί... Έχω ζήσει και ξενιτιά και είναι έτσι λίγο κάπως το να σε... Ένα τώρα τέτοια λες και μας κάνεις να σε αγαπάμε πιο πολύ. Παιδί μου ξενιτεμένο. Λοιπόν, κοντεύουμε τα 5 λεπτά πριν τις 8. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, και να πάμε σιγά-σιγά. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε απόψε ματσάκια στο UEFA Nations League. Για πες μας έτσι εντάχει τι έχουμε καλό. Γερμανία-Ελβετία, θα το παίξω εγώ αυτό, και Ουκρανία-Ισπανία. Αύριο θα μας πεις αν πληρώθηκες. Ναι, πιστεύω είναι καλά τα ματσάκια αυτά. Ωραία, μην δώσεις προγνωστικά, άστο. Γιατί σήμερα είναι Τρίτη και 13 και δεν νομίζω ότι τα προγνωστικά θα πιάσουν. Αν και επίσης δεν νομίζω ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε προλήψεις και σε δυσιδαιμονίες και είδατε ότι σήμερα η εκπομπή δεν είχε καθόλου τέτοιο ύφος. Βέβαια, μπορεί να σας ανάψαμε λίγο τα αίματα, μπορεί να έγινε ένας μικρός χαμός, αλλά να ξέρετε, είμαστε το πρωινό σας παρεάκι. Αγαπάμε τις ομάδες μας. Αγαπάμε με πάθος όλους εσάς που ακούτε Αθλητικό Λίμπερο 107,4 και θέλουμε να είμαστε η πρωινή σας συνήθεια. Όπως επίσης θέλουμε να μην το κουνήσετε ρούπι, διότι ο αθλητήριος έρχεται να ταράξει. Ζουμουσού. Έρχεται να ταράξει τα νερά της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κάνει εδώ ένα μικρό χαμό, δεν το ξέρετε. Να πούμε, Χριστίνα, ότι έχεις μια σύσταση από έναν φίλο να μην λες, λέει, το ρε φίλε. Αυτό εννοούσε ο 6977. Μάλιστα. Μην το ξαναστείλεις γιατί το έστειλες 3 φορές τώρα. Εντάξει, ωραία. Λίγο, θες ένα μέτρο. Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, φίλε μου. Να είστε καλά. Ήταν μια εξαιρετική Τρίτη. Καλημέρα. Ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι και για εσάς. Και μην ξεχνάτε αύριο στις 6. Bis morgen. Δεν θα λείψουμε, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα.